Εδώ είμαστε. Λίμπερο. All About Tyson Air 107,4 στον Λίμπερο της καρδιάς μας. Πολύ ωραία ακούμε σήμερα. Εξαιρετικά. Όποιος κουνήσει τα ακουστικά από εδώ και το κουτάκι, θα του κάνω μήνυση και αγωγή. Εξαιρετικός ήχος. Ο καλύτερος δυνατός. Το έφτιαξαν. Λοιπόν, άμα κουνηθεί πάλι, θα γίνει χαμός, να ξέρετε. Λοιπόν. Δεν έγινε Παπαδόπουλε, κάνει καθόλου ρεπορτάζ Σαββατοκύριακο ή μόνο μπάνιο. Μας κόβει το. Ποιο? Το ποιοτικό μας τηλεφώνη. Ποιοτικό. Πολύ ποιοτικό. Να μου αρχίσω τα πινελί και θα πολύ ποιοτικό. Ποιοτικό. Τα φιλιά μας. Λοιπόν. Μην χάσει. Τι ρεπορτάζ κάνουμε Σαββατοκύριακο, φίλε. Ρεπό έχει ομάδα. Ρεπό έχει ομάδα, ησυχία. Κανόνισε να γυρίσει χωρίς το διπλό από την Κρήτη. Θα σε πω και εσένα και τον Παντελίδη. Και τον Τζαλτίδη. Έφυγα από άλλο σε είδη. Αλλά. Α, και τον Καρυπίδη. Και τον Καρυπίδη. Κανόνισε να γυρίσει χωρίς το διπλό. Καρυπίδη θε, το άκα. Με τον κολλητό του, τον Γιάννα Κούμπλο. Βεβαίως. Τώρα με από αυτό ξεκίνησε ο δε. Όχι, όχι, εντάξει. Τι όχι, εντάξει. Είναι γερό που φίλε ομάδα. Πήγαμε και μέχρι στο μπάσκετ να στηρίξουμε λίγο. Τι να στηρίξει. Την προσπάθεια. Πλαιοσυστήριο. Ε? Τι πώ στήριξε. Πώ στήριξε δηλαδή τότε. Πώς στήριξες ρε φίλε, με τι την παρουσία μας, με την παρουσία και, μας. Πήγες. Με την παρουσία πήγες μας. Εκεί με μια, έμαθα μια μελαχρινή με στο ένα ημίχρονο, μια ξανδιά στο δεύτερο. Έμαθα, σαλιάριζες εκεί πέρα. Με του την κοινή και τα λοιπά. Ναι, α, και με την κοπέλα την κοινή. Όχι, τη φίλη τη κοπέλα του την κοινή έμαθα. Σαλιάριζες, ναι, παρλεβού ναι. Φρανσέ και τέτοια. Μάλιστα. Πήγαμε να στηρίξουμε. Πήγαμε την παρουσία μας να στηρίξουμε. Ναι. Αλλά με αυτά που είδαμε. Στήριξες τους οπαδούς του Περιστερίου. Του είχαμε ακριβώς από πάνω μας. Μα ζαλίσαν κι αυτοί. Οι οποίοι οι οπαδοί του Περιστερίου. Σε ωραίο σημείο του βάλανε. Πάνω από το, από το τέτοιο, από τη μετάδοση. Ωραίες έτσι μυρωδιές βγαίνανε από την. Είχε. Είχε, ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Εντάξει, το κάναν γύρα μάλλον. Ρε Αριανάρα, είσαι ντουμάνι και ποτό. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Μάλιστα. Ξηγήθηκαν έτσι οι περιστεριώτες. Πάρα πολύ ωραία. Το Περιστέρι που έβγαλε και ανακοίνωση, θα το έλεγα πιο μετά, αλλά τώρα ναι. Που μου δόθηκε εφορμή να το πω τώρα. Πέζε, φίλε. Τι βγάζει, έχουμε στην βγάζει το Περιστέρι ανακοίνωση. Ναι, ανακοίνωση. Για το ήθος του Αγγέλου. Ναι. Όταν έχει στον πάγκο του τον άνθρωπο που πριν 2-3 χρόνια που είχε έρθει με τον Παναθηναϊκό, έκανε τώρα. Μην περιγράψω τι έκανε, αλλά όλοι θυμάστε. Και βάλανε ναι. Και φωτογραφίες πριν λίγες μέρες στο Λαμπαουτάκι που έκανε αυτά εδώ πέρα. Ναι. Και θα μιλήσει το Περιστέρι δηλαδή για ήθος όταν έχει αυτόν τον άνθρωπο στον πάγκο του. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Να σε κέρδισε. Με κέρδισε. Με κέρδισε γιατί. Σε είχε, κάνει γιο-γιο. Είχε το Περιστέρι, ναι. Το Μενιστέρι, ναι. Ο Χολαργός, ο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί η ομάδα σου είναι. Γιατί η ομάδα σου είναι περιορισμένο δυνατοτήτων αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί έχεις μια διαιτησία που χθες σε πήγε, μην πούμε πάλι τι σε πήγε. Φεράντζα, ναι. Ναι. Αν και έχω άψει και τη φάση του Lucky Jones, γιατί έχω μιλήσει με διαιτητή μπάσκετ. Ναι, έχω μιλήσει με διαιτητή μπάσκετ. Έχω άψει και τη φάση του Lucky Jones. Με τι διαιτητή μίλησε. Τι. Γιατί αυτό που είναι ο πρόεδρο τη σχέδια είπε ότι δεν είναι φάουλ. Το καλάθι έπρεπε να το μετρήσει. Ναι. Το καλάθι έπρεπε να το μετρήσει. Και το καλάθι έπρεπε να μετρήσει και φάουλ έπρεπε να του δώσει στο ξεκίνημα της φάσης υπέρ του Lucky Jones που μετά βάζει όντως το χέρι του. Αλλά άμα δίνεις επιθετικό φάουλ το συγκεκριμένο 2 λεπτά πριν το τέλος σε Άρης Περιστέρι, τότε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αν το δώσει ακριβώς το αντίστοιχο, ναι. Θα μπει μέσα ο Γιαννακόπουλος αγκαλιά με τη φανέλα της Paris Germain, του Neymar και του Messi και θα την περάσει κολάρο. Ναι. Αλλά φυσικά ποτέ δεν θα δώσει. Τέτοιο μαρκάρισμα κατά του Παναθηναϊκού. Αλήθεια είναι αυτό. Ή του Περιστερίου σε Περιστέρι Άρης. Που χθες είναι μια επαγγελματική σφαγή του Άρη. Που μόλις κάνεις το 10-0, σου βάζει αμέσως δυο φάουλο Μαγκή, δυο φάουλο Τζόουνς. Οτιδήποτε σφυριζόταν ήταν κόντρα στον Άρη. Και ο Νταλό νομίζω πήρε φάουλο. Και μετά, ναι, ναι, μετά και η ομάδα μας είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Και βλέπω Αριανούς τώρα. Οι οποίοι άλλοι όντως πηγαίνουν στην κατεύθυνση ότι παιδιά μας έχουν σχέση και τα λοιπά και άλλοι λένε δεν παίζουμε μπάσκετ, δεν παίζουμε μπάσκετ. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Άλλο το αγωνιστικό. Το παίζουμε μπάσκετ ή δεν παίζουμε μπάσκετ και τα προβλήματά μας που είναι μεγάλα και έχουμε πρόβλημα και τα λοιπά είναι ένα κομμάτι. Ναι. Και το άλλο κομμάτι είναι η διαιτησία. Δηλαδή επειδή δεν παίζουμε μπάσκετ δεν πρέπει να πούμε για τη διαιτησία ή επειδή μας παίζει η διαιτησία άσχημα δεν πρέπει να πούμε για τα προβλήματα τα αγωνιστικά που έχει η ομάδα. Όταν αυτά τα δύο όμως έρχονται και γίνονται ένα, τότε χάνεις. Γιατί μπορείς να μην παίζεις μπάσκετ, αλλά αν δεν σε αδικήσει η διαιτησία, να πάρεις το αποτέλεσμα. Και μετά, με περισσότερη ηρεμία, να πας να αντιμετωπίσεις και να λύσεις τα καθημερινά σου προβλήματα. Τα αγωνιστικά σου προβλήματα. Και μια που ξεκίνησες με τον μπάσκετ, κράζεται τον Αγγέλου κάποιοι γιατί κάνει αυτό που κάνει και γιατί φωνάζει και γιατί μια χαρά κάνει και φωνάζει.
τον πιάσανε εργολαβία και η δίπλα τώρα. Και μου πιάσαν τον. Δεν του αρέσει ο τέτοιο, ο Αγγέλου, γιατί φωνάζει. Και είναι γραφικό ο Αγγέλου. Όταν έρχεται μπουνιέ ο Πάμπλο Γκαρσία ήταν ήρωα. Όταν ο Λουτσέσκου βγαίνει και λέει αυτά τα οποία λέει κάθε φορά και κάθε μέρα, είναι παλικάρι. Ο Αγγέλου όμως είναι γραφικός. Όχι, μια χαρά είναι ο Αγγέλου. Αυτό όλη μέρα κάνει αυτά. Όλη μέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό θα κάνει. Να πω. Θα πουλάει τρέλα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό πάνω, το οποίο λες. Να πεις και το άλλο, Χρήστον. Τον Αγγέλου θα τον κράξω. Γιατί έχω αθλητές μου που κάνουν airball στη βολή. Μου είναι αδιανόητο. Το έλεγα και πέρσι και νομίζω να το στοχοποιούσα το Μούρτο. Είναι αδιανόητο. Επαγγελματίας αθλητής, ο οποίος αμείβεται πλουσιοπάροχα και παίρνει, μη κουνιέσαι, και παίρνει 5 και 6 φορές περισσότερα χρήματα από έναν καλά αμοιβόμενο εργαζόμενο. Καλά αμοιβόμενο εργαζόμενο, ναι. Δεν λέω από τον εργάτη τον απλό, όσο από έναν καλά αμοιβόμενο. Ναι, ναι. Παίρνουν 50, 60, 70, 80 χιλιάρικα. Αυτοί που έχουμε εμείς. Δεν λέω για του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και οποιοδήποτε άλλον. Που μου είπε κάποιος, και ο Σακίλ Ονίλ τα έχανε. Ναι ρε φίλε, ο Σακίλ Ονίλ τα έχανε, αλλά έβαζε όλα τα υπόλοιπα. Και είπαμε 500 και πάνω στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Είναι δυνατόν για να μην μπορείτε να βάλετε βολή. Χθες έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση ο Χριστίδης. 0 στις 3, ρε. Ρε Βασίλη. 0 στις 3. 0 στις 3. Η πρώτη airball. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω το μαγκί. Καλός χρυσός, όμως. Κάτσε ρε αγόρι μου και βάρα 18.000 βολές. Δεν μπορεί. Με 18.000 βολές θα πηγαίνει μόνο του το χέρι. 27% στις βολές. Ο Μαγκή. 27%. Πολύ καλό. 6 στις 19. Σε αυτό με το Μαγκή το ξέρεις από την αρχή της χρονιάς όμως. Και το ήξερες και πριν τον Μπάσκετ. Ξέρω και με τον Ποχορίδη. Ξέρω και με τον εκεί, Χριστίδη. Εκεί, ξέρω και με τον Ταλό. Είναι άλλο. Εκεί είναι άλλο. Ξέρω ναι. Και με τον Ταλό. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Να τον κράξω ότι δεν παίζω καλό μπάσκετ. Να τον κράξω. Αλλά με τι σκοπό να τον κράξω. Να τον κράξω για να μου φύγει η τρέλα μου και τον έκραξα ή με σκοπό να βελτιωθεί. Με ποια λογική θα κράξω. Γιατί όταν κράζουμε. Όταν κράζουμε, προφανώς, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κράξουμε για να διορθεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα κράξεις τον Καρυπίδη εσύ χθες τον είδες στο ΑΚΑ με τον Γιαννακόπουλο. Θα τον κράξεις για να μην επαναληφθεί παρόμοιο σκηνικό. Έχεις ως στόχο κάτι θετικό να βγει για την ομάδα. Αν είναι να τον κράξεις μόνο και μόνο για να βγάλεις την τρέλα σου και επειδή τον γουστάρεις, δεν έχει καμία ουσία για την ομάδα. Και θα πω ένα πραγματάκι σε σχέση με τον Καρυπίδη, τον Γιαννακόπουλο και όλο το σκηνικό που έγινε χθες. Αλλά βλέπω τώρα μια στοχοποίηση του Αγγέλου. Φωνάζει ο Αγγέλου, κάνει ο Αγγέλου. Ποιος είναι ο στόχος, ξέρετε? Ο στόχος είναι να πάει την Κυριακή και να λέει «Μα κύριε διαιτητά» και να τρώει τεχνική ποινή. Στο γήπεδο των απλήρωτων. Που εύχεται ο προπονητής τους ο Άι Βασίλης να φέρει ένα παιδί τύπας και πληρωθούν. Που έχουν πάει επιστολές από 4 αθλητές τους και λένε τι γίνεται παιδιά, είμαστε απλήρωτοι. Δεν έχουμε πάρει ευρώ. Αλλά τι να λένε τα προβλήματά τους, ασχολούνται με τον Αγγέλου. Και αν ο Γουιλιέλμος ξέρει μπάσκετ. Το ξέρουμε ότι δεν ξέρει, φαίνεται. Φαίνεται. Γιατί δεν λέμε όμως για τους απλήρωτους. Αυτοί δεν λένε ότι οι Αριανοί λέμε ότι για όλα φταίει ο ΠΑΟΚ. Και ρίχνουμε την μπάλα στον ΠΑΟΚ για να δικαιολογήσουμε και να βάλουμε κάτω το χαλάκι τα δικά μας τα προβλήματα. Τώρα γιατί δεν λένε ότι είναι απλήρωτοι όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό. Τώρα, φέτος. Ναι, έχει λίγο καιρό. Ναι. Γιατί είναι ο Μπάνε. Ο πρόεδρος του ΣΑΚΕ ξέρει τίποτα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Τίποτα. Το θέμα μας είναι ο Αγγέλου αυτή την περίοδο. Ο Γουλιέλμος. Ο Γουλιέλμος.
Τι θα γίνει, παιδιά, με το Δέλτα Σίγμα, το νέο Δέλτα Σίγμα, 27 Αυγούστου. Είναι και άτυχος ο Γουλιέλμος. Θυμάμαι πάντα την ημερομηνία που έκανε τη συνέντευξη τύπου, γιατί εκείνη τη μέρα φύγει ο μπαμπάς μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω που έκανε τη συνέντευξη τύπου. 27 Αυγούστου είπε. Νέο Δέλτα Σίγμα σε λίγες μέρες. Φτάσαμε 20 Νοεμβρίου. Έχουμε στα σκαριά χορηγία για το μπροστινό μέρος της φανέλας και άλλη μία. 20 Νοεμβρίου τίποτα χορηγία. Θα λύσουμε το θέμα με τη διαιτησία. Άστα να πάνε, μπάνε. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι συνεπής στο κομμάτι των πληρωμών για τη φετινή ομάδα. Και πρέπει να, όχι απλά να το ομολογήσουμε, πρέπει να το τονίσουμε και να το σημειώσουμε και να το καταγράψουμε και να το αξιολογήσουμε. Η ομάδα όμως έχει δυσκολίες πολλές και θα έχει ακόμα περισσότερες όσο περνάει ο καιρός. Ευτυχώς έχει κάνει 2 εκτός έδρας νίκες. Απ' την άλλη, έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα που έχει παίξει με τους 3 πρώτους εντός έδρας. Το επόμενο εντός έδρας μάτς είναι πάλι την ΑΕΚ. Θεωρητικά όταν ξεκινάς είναι τα μάτς που λες είναι πιθανό να τα χάσω αυτά. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα που είναι πιθανό να τα κερδίσω τα έχεις αργότερα. Αυτό όμως δημιουργεί μια πίεση στην ομάδα. Μια πίεση για το αποτέλεσμα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν. Στο αποτέλεσμα. Τώρα τα περί απόλυσης αγγέλου και λήξης συνεργασίας κτλ. Είναι αστεία. Θα βγει, αυτή και, τη στιγμή, θα βγει και μια ανακοίνωση λίγο από την ΚΑΕ, από την ημερομηνία μας, γιατί κυκλοφόρησε ένα, ναι, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα την τελευταία ώρα στο διαδίκτυο. Ωραία, άρα θα φύγει την άλλη εβδομάδα. Ότι τελειώνει ο προπονητής του Άρη. Με τον ένα μόλις βγήκε η ανακοίνωση διάψευσης, μετά από μια εβδομάδα έφυγε. Πλάκα, πλάκα. Ωραία. Έχει και διακοπή μετά από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα εξαρτηθεί από την εικόνα που θα έχει με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα σε μεγάλο βαθμό εκείνο το παιχνίδι θα κρίνει πράγματα. Θα πάμε στο break και θα επανέλθουμε με σχόλιο και για τη συνάντηση Καρυπίδη Γιαννακόπουλου και ποδοσφαιρικά θα δώσουμε το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα, γιατί έχουμε μπει πλέον σε εβδομάδα προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον με τον Όφη. Με τον Όφη, μπράβο. 25 Νοεμβρίου της Αγίας Εκατερίνης δηλαδή, και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ από τον μπασκετικό και ποδοσφαιρικό Άρη. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Είπαμε για το μπάσκετ 5 πραγματάκια και σε σχέση με τον Αγγέλου και γενικότερα. Εγώ δεν είμαι ειδικός και νομίζω ότι λίγοι είναι οι ειδικοί πάνω στο μπάσκετ. Ακόμα και πολλοί από τους συναδέλφους που μιλάνε για τον μπάσκετ και αναλύουν μπάσκετ δεν είναι τόσο εύκολα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο όλοι μπορούμε να παίξουμε, όλοι μπορούμε να σουτάρουμε, όλοι μπορούμε να βάλουμε ένα τρίποντο. Αλλά όσον αφορά τα συστήματα του μπάσκετ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αναλύσεις και να αντιληφθείς πότε ένας προπονητής κάνει καλή ή όχι δουλειά. Οπότε και εγώ δεν θα μπω σε μια διαδικασία τέτοια. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, το που δυσκολεύεται η ομάδα, το τι επιλογές διαφορετικές θα μπορούσε να κάνει, ένα εξόφθαλμο που βλέπω με τον Νταλό που σίγουρα δεν είναι άσος, 100% δεν είναι άσος ο Νταλό. Και το χρεώνεται φυσικά ο προπονητής στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί από εκεί ξεκινάνε αρκετά πράγματα. Αλλά από την άλλη, όταν έχω ένα τόσο κακό Μποχωρίδη που υποτίθεται είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, έτσι, γιατί λέμε για τους ξένους και τα λοιπά, όταν έχω το Lucky Jones ως ξένο, τους δύο εκ των τριών που ήταν πρώτοι στα στατιστικά σε rebound και τάπες, αλλά την ίδια στιγμή έχω τον Ταλό σε αυτή την κατάσταση και επιμένω να παίζω με αυτόν στον άσο. Εκεί σίγουρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτό βλέπω εγώ με όσα λίγα μπορεί να ξέρω γύρω από το μπάσκετ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν οι πιο αρμόδιοι. Αλλά να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δηλαδή, ποιος θα κρίνει τον Αγγέλο, ο Γουλιέλμος? Ο Γουλιέλμος θα αξιολογήσει αν μπασκετικά κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Αγγέλου? Με ποια λογική? Με ποια τεχνική υποστήριξη? Με ποια τεχνική άποψη? Όλοι εμείς που κρίνουμε ξέρουμε δηλαδή μπάσκετ? Είναι κάτω το ποδόσφαιρο, όπως βγήκε το πρωί ένας φίλος του Ηρακλή και έλεγε ότι πρέπει να μπει ο Γιαννίτσης αμυντικό χαφ. Και έλεγε, εγώ έχω παίξει μπάλα, ο Γιαννίτσης να μπει αμυντικό χαφ. Άρα τον άκουσα αυτό. Θα μας πει μετά ο Μαζιούκης. Και επειδή έχω παίξει μπάλα, θα παίξει ο Γιαννίτσης αμυντικό χαφ. Και λέω για τον Μιχάλη, γιατί είναι ένα παιδί που το ξέρω, γι' αυτό. Ναι.
τι σχέση έχει με αμυντικό χάφο Γιαννίτσης. Καμία. Αλλά έλεγε, επειδή έχω παίξει μπάλα, αυτός πρέπει να μπει αμυντικό χάφο. Εντάξει, και εγώ επειδή έχω παίξει μπάσκετ, εκεί πάει να πει αυτό. Που το λέτε αρκετοί. Έχω παίξει μπάλα, έχω παίξει μπάσκετ. Εγώ παίζω ακόμα μπάσκετ. Να πάω να κάνω τον προπονητή. Αυτό που το πας. Pick and roll και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε στο άλλο το θέμα. Τόσα μπινελίκια δεν έχει φάει ο Καρυπίδης ούτε όταν δεν ανέβηκε η ομάδα από τη Β' Εθνική. Επειδή βγήκε φωτογραφία με τον, πες τον, με τον, Γιανακόπουλο. Με τον Γιανακόπουλο στο ΆΚΑ. Ένα σημείο είναι ότι πήγε στο ΆΚΑ. Κάποιοι είπανε έπρεπε να είσαι στο Παλέ. Στο Παλέ κτλ. Ο Καρυπίδης, παιδιά, μένει στην Αθήνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Προφανώς και με εξαίρεση κάνα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάει στο Παλέ και στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Άρα δεν είναι και τόσο φαν του μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, τον είχε καλέσει εδώ και καιρό ο Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Προφανώς όταν αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Καρυπίδης, είχε στο μυαλό του ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ποδόσφαιρο, λόγω της διακοπής. Και πήγε και βγήκε τις φωτογραφίες του και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο πρόεδρος του Άρη είναι ότι είναι πρόεδρος του Άρη και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χωρίς να υπάρχει κάτι το κακό του να δει ο πρόεδρος του Άρη ένα μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ να δει ένα μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε άλλο. Στην Ελλάδα βέβαια ασχολούμαστε παραπάνω με αυτά τα θέματα, αλλά ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις όποιες παραμέτρους. Η παράμετρος στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι πριν από 2-3 εβδομάδες ο κύριος Γιαννακόπουλος βγήκε και είπε παραμονές του Άρης ΠΑΟΚ ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚΑΡΑ. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος πριν από 3 εβδομάδες έχει πει ότι εγώ είμαι ΠΑΟΚΑΡΑ στο Άρης ΠΑΟΚ, όχι σε κάποια άσχετη στιγμή, και υπάρχει το κολλητιλίκι με τον Γιωργάκη κτλ., θα πρέπει ο πρόεδρος του Άρη να περιμένει ότι όταν βγει τη φωτογραφία σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και μάλιστα την ίδια στιγμή παίζει Άρης Περιστέρη και χάνει ο Άρης, ότι θα φάει το πινελίκι της αρκούδας. Σας έχω αναφερθεί και άλλη φορά ότι έχουν φιλικές σχέσεις ο Γιαννακόπουλος με τον Καρυπίδη εδώ και χρόνια. Και σας το έχω πει εν ευθέτω χρόνο όταν ο Γιαννακόπουλος ήταν στη Σπάρτη. Όντως πήγε χθες, όντως ήταν καλεσμένος του, γι' αυτό είχε κάθισε και σε αυτές τις, πώς λένε, τις court side. Μπράβο, ναι, πολυθρόνες. Ναι. Έχουν και μια επιχειρηματική, ένα επιχειρηματικό νταλαβέρτι έχουν εκεί πέρα. Και προφανώς μπορούν το βράδυ να βγουν και να πάνε να πίνουν και τα ποτά τους και να πάνε και στα μπουζούκια και να πάνε όπου θέλουν. Θα πρέπει όμως να αντιλαμβάνονται όλοι όσοι εκπροσωπούν τον Άρη ότι κάποια πράγματα και μία έστω φωτογραφία μπορεί να έχει διαφορετική επικοινωνία, πολύπλευρη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να είναι και ο πρόεδρος χθες. Για πολλούς και διάφορους λόγους που σας σημείωσα λίγο πριν. Χωρίς εγώ να το θεωρώ ότι είναι κακό, θα πρέπει να καταλάβεις ότι για τον οπαδό είναι κακό. Και υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Ο οπαδός δεν θέλει να σε βλέπει να γελάς με αυτό που πριν 3 εβδομάδες είπε πάω κάρα. Στο μάτς το δικό σου. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Καρυπίδης το έχει καταλάβει από χθες. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι το έχει καταλάβει. Από εκεί και έπειτα, ακόμα και αν επικοινωνιακά αυτό είναι λάθος, εγώ δεν θα κρίνω τον Καρυπίδη για το τι κάνει στο ποδόσφαιρο με βάση τη φωτογραφία τη χθεσινή. Θα τον κρίνω με βάση το τι κάνει στο ποδόσφαιρο. Αν κάνει σωστές επιλογές, αν είναι πληρωμένοι οι παίκτες μου, αν η ομάδα εκπροσωπείται σωστά εκεί που πρέπει να εκπροσωπηθεί, αν γενικότερα λειτουργεί το ποδοσφαιρικό μου τμήμα έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Γιατί είδα και το άλλο. Είδα να μοιράζονται μπούλοι χθες. Γιατί βγήκε η φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο. Καλά, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή. Για να μας πει και ο 963 και όλοι οι υπόλοιποι, τελικά τι είναι ο Καρυπίδης, Βάζελος ή Γαύρος? Γιατί χθες ήταν αγκαλιά με τον Γιαννακόπουλο. Εσείς λέγατε ότι είναι Γαύρος και ότι πάει στο Μαρινάκι. Ο Καρυπίδης αποδεικνύει ότι πάει σε όλο. Σε όλους. Θέλει να δει ΑΕΚ, πάει να δει ΑΕΚ. Θέλει να δει Παναθηναϊκό, πάει να δει Παναθηναϊκό. Θέλει να δει Ολυμπιακό, θέλει να δει Ολυμπιακό. Αυτή είναι η νοοτροπία του, αυτά είναι τα μυαλά του. Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι κακό.
και πηγαίνει παντού. Πρέπει να καταλαβαίνει όμως ότι υπάρχουν παράμετροι. Και οι παράμετροι και οι ταμπέλες, όπως το 963, που λέει να πάει με στο Ειρήνης και Φιλίας με φανέλα του Θρύλου. Φανέλα του Θρύλου είναι δύσκολα, φίλε. Φανέλα του Θρύλου σηκώσατε εσείς. Αλήθεια. Και πανό και φανέλα και ντυθήκατε αγκαλιά με όλους τους γάβρους του Νότου. Αγκαλίτσα ήσασταν. Όταν βρίσκει Αριανό να είναι αγκαλιά με αυτούς, η μόνη περίπτωση να είμαστε αγκαλιά με αυτούς είναι γιατί πέφτουν μάπες. Εσείς είστε αγκαλιά με αυτούς. Παντού και πάντα. Διαχρονικά. Και επειδή ακριβώς είστε παντού και πάντα αγκαλιά με αυτούς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθείτε να πετάξετε λάσπη. Όχι είναι γάβρος ο πρόεδρός σας, όχι είναι αυτό ο πρόεδρός σας, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, όχι είστε του Ολυμπιακού, όχι το ένα, όχι το άλλο. Όταν κάποιος είναι μαυρισμένος από πάνω μέχρι κάτω, προσπαθεί να αποδείξει και στον διπλανό τον πεντακάθαρο ότι τον ακούμπησε και αυτόν η μελάνη. Καλό είναι αυτό, γράψτε. Αυτό κάνετε εσείς. Δεν περνάει όμως, να ξέρετε. Αποφασίστε τελικά τι είναι ο Καρυπίδης. Με ποιον είναι. Με το Μελισανίδη. Με το Μαρινάκι. Με το Γιανακόπουλο. Με ποιον είναι ακριβώς. Και αν είναι με το Μαρινάκι, ο Γιανακόπουλος θα τον έχει court side πολυθρόνα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύσκολα. Δύσκολα. Γιατί άντε ο δικός μας ο μικρόκοσμος της Θεσσαλονίκης. Κάτω. Κάτω δεν περνάνε αυτά. Αν είσαι ταγμένος σε κάποιον από αυτούς, δεν πλησιάζεις στα 100 μέτρα τους αντιπάλους του. Στα 100 μέτρα δεν πλησιάζεις. Αν λοιπόν ήταν με το Μαρινάκι ο Καρυπίδης, σε κανένα ΟΑΚΑ δεν θα μπορούσε να περπατήσει και να κάτσει στα κορτσάιτ και να χαριεντίζεται με τον Γιανακόπουλο. Τώρα το χαριεντίζομαι με τον Γιανακόπουλο είναι δικό μας θέμα. Και δικό του θέμα. Για μένα δεν πρέπει. Ούτε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να πάει, ούτε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός να πάει, ούτε πουθενά. Από τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Αν πηγαίναν όλοι, θα μπορούσε να πηγαίνει και αυτός. Και φυσικά μην ξαναβάλει φανέλα Paris Germain. Τι Paris Germain, ρε πρόεδρε. Άντε, την μπάρτσα την ανοιχθήκαμε. Τι Paris Germain τώρα, μου ντύθηκες Νεϊμάρ. Στα σκαριά, πώς να γράψει κανένα. Στα σκαριά, συνεργασία με την Πάρη. Γίνει όμως. Έρχονται οι Άραβες. Άμα έρθουν οι Κινέζοι, θα σε πω εγώ. Καθόλου δεν είναι. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα που δικαιολογημένα υπάρχει αντίδραση οπαδική. Και υπήρξε και μια ανακοίνωση. Από τον ανώνυμο οπαδό. Δικαιολογημένα υπάρχει. Το Athens Club, λες. Ναι. Υπάρχει ανακοίνωση του Athens Club. Συμμαζεμένη. Πολύ ωραία. Ωραία ανακοίνωση. Και στο Γουλιέλμα να φέρετε, βέβαια. Εντάξει. Συμμαζεμένη. Ναι. Με σεβασμό από τη μία. Στο θεσμό του Προέδρου και απ' την άλλη άποψη που εκφράζουν τα παιδιά από την Αθήνα συγκεκριμένη. Γιατί αυτοί ξέρουν και λίγο παραπάνω από Γιανακόπουλο. Χωρίς ακρότητες, χωρίς ευρεολόγιο, χωρίς λομπού κτλ. Αλλά κάθε φορά στον Άρη, το έλεγα με ένα πολύ καλό φίλο χθες, ένα οπαδάκι του Άρη, οργανωμένο και παλιά κτλ. Ξέρει τέλος πάντων, μας ακούει τώρα και κάθε μέρα. Ότι είναι άλλο αυτό. Γιατί στην αρχή το πρώτο μήνα που ήρθε είναι με επικό πινελίκι για Καρυπίδη. Επικό όμως. Είναι άλλο αυτό το οπαδικό. Και καλά λέει, τον οπαδό τον πειράζει. Ο οπαδός δεν θέλει να βλέπει τέτοια. Και είναι άλλο η διαχείριση της ομάδας. Εγώ εκεί θα τον κρίνω. Δεν θα τον κρίνω στην διαχείριση της ομάδας με βάση ότι είχε μια ατυχής επικοινωνιακή προβολή η παρουσία για φωτογραφία με τον. Πώς τον λένε, με τον Γιανακόπουλο. Γιανακόπουλο. Όλοι ξεχνάς το όνομά του. Ναι. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί μου έρχεται το άλλο. Με 5 γράμματα από ταφ. Από ταφρό. Ναι. Καταλάβες γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό το λέω, γιατί πάνω από το άλλο και δεν θέλω να το πω. Καλά, δεν είναι κακό για εκείνο. Κακό είναι. Πες το σε έναν συνάδελφο που 15. 15. 15. Πω, λοιπόν, πω, γιατί δεν προσέχουμε τι λέμε. Κακό. Λοιπόν, δείτε κακό που είναι. Κακό. Γι' αυτό ο κύριος Γιανακόπουλος, λοιπόν. Ο κύριος Γιανακόπουλος. Ο οποίος όλους αυτούς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τους ασκήσεις κριτική. Αν πας και λειτουργήσεις οπαδικά όμως στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα την πληρώσεις στο τέλος με αυτούς. Ειδικά με τον συγκεκριμένο. Ναι. Ειδικά με τον συγκεκριμένο. Και φυσικά να σου πω κάτι. Υπήρξε κανένας φίλος του Παναθηναϊκού που να έβαλε χέρι του Γιανακόπουλο που βγήκε και που χαριεντιζόταν με τον Καρυπίδη. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί?
Δεν είναι που μας βρίζουν και μας κάνουν και αυτοί. Δεν έχουν έκφρα οπαδική και ο Γάβρος ο Καρυπίδης. Δεν ξέρω τι επιχειρηματίες είναι και όλες οι άνθρωποι. Α, το επιχειρηματίες, φίλε. Δεν είναι το επιχειρηματίες. Είναι η δύναμη που έχει ο Γιαννακόπουλος. Είναι και η δύναμη που έχει ο Γιαννακόπουλος. Ή πιστεύεις ότι αν όλοι αυτοί που βρίζουν τον Καρυπίδη ήταν πιο ισχυρός, ακόμα περισσότερο οικονομικά, ρε παιδί μου. Έτσι, και ήταν στο επίπεδο του Γιαννακόπουλου οικονομικά. Θα του συμπεριφέρονταν το ίδιο. Κουβέντα θα έλεγε κανένα, εγώ πιστεύω, αν ήταν στο επίπεδο του Γιαννακόπουλου. Ακριβώς. Και έβγαινε φωτογραφία χθες. Ακριβώς. Όχι, μπορεί να έλεγαν κάποιοι. Εμένα, δύο. Πολύ λιγότεροι όμως. Εντάξει. Γιατί στην τελική παίζει ρόλο και αυτό. Ξέρω ότι αυτό τώρα κάποιοι θα πούνε, όχι, εμείς δεν. Άσε. Στο τέλος όλους μετράς με τα λεφτά. Στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι, στον επαγγελματικό αθλητισμό. Όχι στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχει ήθος στον Άρη. Ο Άρης γενικότερα ως DNA την έχει πληρώσει ακριβώς γιατί δεν λειτουργήσε με τα λεφτά. Δεν αγοράστηκε. Δεν αγόρασε κιόλας. Δεν πούλησε κιόλας. Δεν πούλησε κιόλας. Ναι, ρε φίλε, αυτό λέω. Δεν αγοράστηκε. Ναι. Δεν πούλησε. Δεν κάθισε να χάσει. Γιατί έχει ένα διαφορετικό DNA. Αυτό λοιπόν το DNA έχει κάποιες παρενέργειες σε αυτά τα θέματα που είπα λίγο πριν. Και θα πρέπει όλοι όσοι βρίσκονται εντός του συλλόγου να σκέφτονται και κάποιες παράμετρους. Είμαι βέβαιος ότι δεν το έχει σκεφτεί ο Καρυπίδης το συγκεκριμένο. Πλέον θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του θα είναι λίγο πιο προσεκτικός σε συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά ξαναλέω, μην μπερδεύετε την διοίκηση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που εκεί πρέπει να τον κρίνουμε, με μια επικοινωνιακή αστοχία, μια φωτογραφία που βγήκε με τον Γιαννακόπουλο. Και η αστοχία, ξέρεις τι είναι? Η αστοχία είναι γιατί ακριβώς ο Γιαννακόπουλος πριν από τρεις εβδομάδες είπε αυτό που είπε. Αλλιώς δεν θα γινόταν τόσο πολύ κουβέντα. Ίσα-ίσα, πολλοί θα το βλέπαν ότι να και ορίστε και δεν είναι μόνο με τον Ολυμπιακό, πήγε και εκεί. Απλά δεν είναι συμπαθής ο Γιαννακόπουλος αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το κύριο συστατικό. Και αυτό έπρεπε να το υπολογίσει λοιπόν ο Καρυπίδης. Έπρεπε να το υπολογίσει. Άσχετα αν ξέρει τον πραγματικό λόγο και πώς ακριβώς είπε αυτό το οποίο είπε ο Γιαννακόπουλος τότε με τον Παοκάρα και τα λοιπά. Ναι. Το ξέρει. Αλλά από εκεί και έπειτα μιλάμε για προσωπικές τους συνομιλίες και ας το αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτά και με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναλωθήκαμε τώρα ένα τεταρτάκι σε ένα θέμα το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν και ένα θέμα το οποίο μας έκανε να ασχοληθούμε με τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Άρη σε ένα Σαββατοκύριακο που θα έπρεπε να περάσει έτσι και να τον δούμε απλά να κάνει σκίες σε κανένα βουνό και να το σχολιάσουμε ή να βλέπει οτιδήποτε άλλο. Σε ένα τέτοιο λοιπόν Σαββατοκύριακο ανέμακτο, μία επιλογή του να δει ένα παιχνίδι και οι φωτογραφίες αυτές φόρτισαν το κλίμα και δημιούργησαν μία αρνητική αύρα χωρίς πραγματικά να υπάρχει ο λόγος και η αιτία. Αυτά λοιπόν θα πρέπει ο ίδιος να τα αποφεύγει ακριβώς για να μην υπάρχει, γιατί δεν σκέφτονται όλοι με το ίδιο μυαλό και όλες τις παράμετρους. Σε κάθε περίπτωση όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπα και νωρίτερα. Πώς διοικεί, πώς λειτουργεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αν είναι όλα καλά, αν είναι όλα πληρωμένα, αν είναι συνεπής, αν λειτουργεί η ομάδα έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Εκεί θα τον κρίνω τον Καρυπίδη, όχι αν βγει και φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο. Στο τελευταίο θα τον κρίνω στο επικοινωνιακό κομμάτι και νομίζω το αναλύσαμε και το δίκιο του οπαδού. Αλλά και από την άλλη πλευρά τις παράμετρους. Λοιπόν, αυτά. Θες να μας πεις τώρα τι κάνει ο Παντελίδης? Ξέσπασες ένα μισάρο γεμάτο, το είχες. Μπάσκετ και Καρυπίδη. Ρε φίλε, γιατί μας ακούει ο κόσμος? Άμα είναι να μην λέμε τίποτα και απλά και μόνο να. Καλά, εννοείται θα σχολιάσουμε. Τα τετριμένα και τα λοιπά. Εννοείται θα σχολιάσουμε και τα περιμένει. Περιμένει ο κόσμος και ένα σχόλιο. Είχα και μηνύματα που μου λέγανε. Σχολιάσαι το και τα λοιπά. Όχι ότι λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Το ξέρεις ότι πολλές φορές όταν μου στέλνουν κάνω και το αντίθετο. Δηλαδή, αν μου στείλει σχολιάσαι το, μπορεί να το σχολιάσω. Είμαι λίγο αντιδραστικό σε αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι είχαμε την υποχρέωση να το κάνουμε ως εκπομπή που ασχολείται με τον Άρη. Και από εκεί που ήταν πολύ άδειο το Σαββατοκύριακο, μια διαιτησία στο μπάσκετ και μια παρουσία του Καρυπίδη στο ΆΚΑ, πάλι για μπάσκετ,
γέμισαν λίγο την Κυριακή, έστω και το Σάββατο. Αλλά την Κυριακή. Μου λέει ο Στέλιος. Ναι. Ο κόσμος τρελαίνεται, λέει, γιατί χθες σε σφάξανε τα κοράκια. Ο Στέλιος λέει του Γιαννακόπουλου, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Όλοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός ελέγχει την ΕΟΚ και τη διαιτησία. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό. Όπως δεν υιοθετώ ότι και υπάρχει διοίκηση του ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ. Δεν τα υιοθετώ αυτά τα πράγματα, επουδενή. Ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι ψέματα. Α. Δεν ξέρω κιόλας, επειδή όμως δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Πάντως, χθες φάνηκε ότι. Λέω όμως, ναι. Φίλε, ότι από τη μία είναι στο πλαίσιο των παραμέτρων που είπαμε λίγο πριν, που πρέπει να υπολογίζει τα πάντα ο Καρυπίδης. Από την άλλη, ο Καρυπίδης είναι στον ποδοσφαιρικό Άρη, φίλε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει συνέστηση για αυτά τα πράγματα που λες. Είναι στον ποδοσφαιρικό Άρη. Απ' την άλλη, όταν είσαι στον ποδοσφαιρικό Άρη πρόεδρος, ιδιοκτήτης βασικά, θα πρέπει να γνωρίζεις και τις παραμέτρους. Αλλά έτσι, με αυτή τη λογική, δεν θα πρέπει να μιλάμε με κανέναν. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε με κανέναν. Γιατί ο ένας μας έχει από τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο άλλος μας είναι από τον μπασκετικό Άρη, ο άλλος είναι από τον βολεϊκό Άρη, ο άλλος είναι από τον Άρη του Στίβου, ο άλλος από εκεί, ο άλλος. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε με κανέναν. Όταν λέμε με κανέναν, με κανέναν όμως. Και να σας πω και κάτι. Οι οπαδοί τα λέμε μεταξύ μας. Όλοι αυτοί, οι επιχειρηματίες δηλαδή κτλ. Παιδιά, γελάνε. Και δεν μιλάω για Καρυπίδης Γιαννακόπουλος. Μιλάω για Γιαννακόπουλος Αγγελόπουλος. Γιαννακόπουλος Αγγελόπουλη του Ολυμπιακού. Ιβάν Μαρινάκης. Μελισανίδης Ιβάν. Μελισανίδης Γιαννακόπουλος. Τι πιστεύετε? Ότι δεν συναντιούνται πουθενά? Πιστεύετε ότι δεν συναντιούνται πουθενά? Δεν υπάρχουν κοινοπραξίες εταιριών τους? Όλων αυτών των μεγάλων οικογενειών στην Ελλάδα που κάνουν τα λαβέρια μεταξύ τους, εντός και εκτός συνόρων. Απλά δεν είναι φωτογραφία σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Γι' αυτό μιλάω για παραμέτρους, γι' αυτό μιλάω για επικοινωνιακό φάουλ, γι' αυτό λέω ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος που εισηγείται μιας ομάδας να αντιλαμβάνεται, να αξιολογεί και να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτό το κομμάτι ανάλογα και με τις παραμέτρους. Ο Καρυπίδης ξεκάθαρα αυτό το κομμάτι δεν το έχει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει και πιστέψτε με, θεωρώ ότι δεν θα είναι ούτε και η τελευταία. Έχει μια άλλη προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Θεωρεί ότι υλοποιεί αυτό το οποίο έχει ως αποστολή από τη στιγμή που είναι συνεπής στα δικά του δεδομένα και από εκεί και έπειτα δεν θα του πει κάποιος να τα πάει να δει μπάσκετ Παναθηναϊκού ή ποδόσφαιρο Ολυμπιακού ή handball like. Κάποιος θα πει με την ίδια λογική να πάει να δει και βόλεϊ ΠΑΟΚ. Οκ. Εκεί το αντιλαμβάνεται. Αλλά πρέπει να διαχωρίζουμε, ξαναλέω και το κλείνω με αυτό, άλλο παδός, άλλο πρόεδρος, άλλο η επικοινωνιακή προσέγγιση του θέματος, που εκεί όντως υπάρχει, έχει πληγεί ο Άρης, γιατί ο πρόεδρος του Άρη είναι, και άλλο ο τρόπος διοίκησης. Αφού αναστέναξε ο Παπαδόπουλος, έτσι, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Ωραία. Ναι. Άρη. Θα γίνει η έκθεση συνέντευξη τύπου για να κάνουμε και το κάλεσμα στον κόσμο. Ελάτε να βοηθήσετε. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας και τα λοιπά. Μπας και πάρουμε κανένα ευρουλάκι και πληρώσουμε τους παίκτες μας. Ωραία. Τι? Και μετά αυτό το σύντομο σχόλιο το οποίο έκανες. Πάμε, Βασίλη Γαβάδια Σόμπερετ, και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα All About Άρης On Air στον Λίμπερο 107,4. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και πολλών άλλων πραγμάτων. Από ό,τι βλέπω. Και ποια είναι τα πολλά άλλα πράγματα? Παρά θα πάμε μέχρι και τις... ρυθμίζει, ρε φίλε, θα πάμε μέχρι και τις 7. Το βλέπω εκεί πέρα. Αυτό που κάνετε δεν είναι ρύθμιση του ήχου αυτό? Μαστροβασίλης. Ο Μαστροβασίλης. Ο Μαστροβασίλης. Ο Μαστρομπίλ. Ο Μαστρομπίλ. Μπίλ, ο Μαστοράς. Αυτό. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ανοιχτές και οι γραμμές πλέον, 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να τα συζητήσουμε όλα. Ποια όλα?
Για μπάσκετ, καρυπίδι, προπόνηση, ποδόσφαιρο, βγήκε το ενημερωτικό της προπόνησης. Εντάξει, πρώτη χαλαρή της εβδομάδας είναι. Όλα αυτά. Συγγνώμη, ρε φίλε, Κυριακή ρεπό, Σάββατο χαλαρή πριν το ρεπό. Πάντα, Δευτέρα, η πρώτη, πάντα η πρώτη προπόνηση όταν επιστρέφει η ομάδα είναι προπόνηση προσαρμογής. Άντε, άσε μας, λοιπόν, προπόνηση προσαρμογής τώρα. Άντε, τους δικαιολογείτε. Τους δικαιολογούμε. Επειδή σας λένε τα νέα. Έτσι, όλα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε φίλο Βασίλη. Πάμε στον πρώτο φίλο Βασίλη. Κάτσι, Μητσικότσι με τους παίκτες όλη την ώρα. Καφεδάκια, δείπνα, τριήμερα. Σε έβγαινε έξω από το στούντιο, high Πάκο. Όλα, it's όχι high, όλα. Όλα Πάκο. Καλησπέρα, πάμε στον πρώτο, γεια σας. Φαντάρι είναι και έχουμε προσαρμογή. Ναι, όντως. Καλά είναι, μπράβο ρε Στέλιο. Άκουλε προσαρμογή θέλει. Ρε τσικ, καρύπ. Πώς γίνεται να έχεις πάντα την καρδάρα με το γάλα. Ποια έριξε ρε φίλε. Εχθές ρε φίλε. Του είπα να βάλει φανέλα Μπαρτσελώνα. Έχει κάνει ένα σκασμό, ξέρω εγώ, έχει πάρει λεφτά, ιστορίες, έχει τρώσει λίγο. Πώς γίνεται να έχεις... Τι εντάξει, φίλε. Τι εντάξει, δεν όχι, γίνεται... δεν καταλαβαίνει από αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται, δεν καταλαβαίνει, τρία χρόνια, τέσσερα, πόσο είναι. Δεν καταλαβαίνει... Να καταλάβει... Να καταλαβαίνει... δεν είναι καταλαβαίνει και ο Μιλούνοβιτς δεν καταλάβει... Ο Μιλούνοβιτς πληρώνονταν... Αυτός πληρώνει. Σε ποια ομάδα ήταν και μετά κατάλαβε. Αυτός είναι μεγαλομέτοχος. Και δεν με νοιάζει και με τον Κυριακό οι άλλοι παίκτες ήταν και μετά καταλάβανε που παίζανε. Μην καλά, τι θα πάω κάτι μπουκά. Μη με τρελαίνει τώρα. Πάζε. Πάνε διόρθωσε καμιά μηχανή του ΟΑΣΤ. Που δεν καταλαβαίνει. Μπροστά ήταν μαζί μου στο τελικό όταν άλλος μας έβριζε. Όταν βγήκε πέρσι. Γιατί κάνει τον παπά τώρα. Καλά σε λέει, ναι. Τον παπά γιατί τον κάνει. Μπροστά ήτανε. Και ψέλνει. Φίλο του είναι, τι να κάνουμε τώρα. Οχ. Δεν φιλιέσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φιλιέσαι με φωτογράφο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν είναι στο DNA μας. Ο Πεδουλάκης, ο Γιανακόπουλος. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν ποτέ. Ο Γιανακόπουλος γιατί ρε φίλε. Δεν είναι, τελείωσε. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ φίλο. Κανένα δεν το show του στον τελικό. Δεν θα γίνει ποτέ φίλο με τον Γιανακόπουλο. Ποτέ! Καλά. Όχι καλά. Ποτέ! Καλά. Καλά. Άμα κάνει καμιά. Άμα ο Κινέζος είναι φίλο του Γιανακόπουλου, γίνεται. Φίλος. Δεν με νοιάζει, είναι ο Αβραάμ Πάπας. Περίμενε. Αν ο Κινέζος έρθει και πει χαιρετίζω τον φίλο μου, βάζω 100 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη και χαιρετίζω τον φίλο μου τον Γιανακόπουλο. Εκεί, άσε, κοκοκό θα κάνεις εκεί. Άσε τώρα. Δεν θα είχε πέσει ποτέ. Άσε κολλητέ του Παπαδόπουλε. Άμα έρθει ο Κινέζος, ο Τσίντζον Τσάν. Όχι, κολλητός Παπαδόπουλο δεν είμαι. Εγώ πώς δεν είσαι. Δεν έχω παρεδώσει. Με τους πέντε δεν έχω παρεδώσει. Άμα έρθει ο Τσίντζον Τσάν και πει χαιρετίζω τον κολλητό μου, τον αδερφό μου, τον Γιανακόπουλο και ρίξει μια κατοστάρα ευρώ, εκατομμύρια, ούτε θα σας πειράζει καθόλου αν βλέπει μπάσκετ. Άσε, όλα είναι δε μαγριμάτωσα αυτά τα κομμάτια. Εσύ πες όχι. Δεν είναι. Εντάξει. Λέμε δεν είναι έτσι τώρα που ξέρουμε ότι δεν είναι. Δεν γίνεται εγώ να έχω 200 σφιγμούς και να βρίζω το χαζό επί ένα τέταρτο από το Αλεξάνδριο μέχρι την Καλαμαριά και να από τα μυαλά μου έχουν γυρίσει επειδή με σφυρίζουν πώς με σφυρίζουν και ξέρουμε όλοι τι είναι και τι δεν είναι. Ναι. Και με το που να μπαίνω να βλέπω και να βλέπω τη φάση με αυτόνα. Είχε τέτοιο, είχε και χρονικό τέτοιο. Δηλαδή κάθεσαι ακριβώς, με έχει ανέβει όλοι, βρίζουμε την ΕΟΚ, τον Παναθηναϊκό κτλ. Και τσουπ, πάρ' και τη φωτογραφία σου. Να στρώσεις. Πες μου τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει ένας να τον προστατεύσει λίγο. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι, 100 φορές. 100 φορές το έχουν πει. Άστο ρε φίλε, είναι απρόβλεπτος. Τι έκαμε τώρα. Το Instagram μου μέσα και άντε να μην πω τώρα να πούμε. Μισό λεπτό, κάτσε εδώ βλέπω στη γέφυρα, πήγε ο Άρης γέφυρα. Α, φίλε. Μπράβο. Δεν μπήκε σπίτι στο μαθήλακο, δεν μπήκε. Εκεί είναι το γυμναστήριο που παίζουν τα κορίτσια μου βόλεϊ, ρε φίλε. Κάτσε να τα δείξει το γιο μου αυτά. Να ζηλέψει. Εντάξει λοιπόν. Ένα μπράβο. Από εδώ που λέει τι είναι, θα κερδίσει ο Αριστονόφη. Θα κερδίσει Στέλιο μου. Στέλιο. Στέλιο. Έλα. Να ξέρει, ο κύριο Παπαδόπουλο τη Αγία Εκατερίνη. Ναι. Και ενώ θα έχει προηγηθεί το Πάο Κάρι στο μπάσκετ που θα έχουν ανέβει οι σφυγοί μας απίστευτα, θα μεταδώσει για τον Λίμπερο ο Φιάρης. Θα είναι εκεί. Μην διανοηθεί και γυρίσει χωρίς τους τρεις βαθμούς και άνετα κιόλας. Είπε ο άνθρωπος που φάγε τέσσερα στην ΑΕΚ.
Στην Άκη σου λέει πάρα πολλέ φορέ 4. Και αφαδιάζει. Και 6 αφαιρεί. Θε να πάει ο Τσίψιο στην Κρήτη. Καλησπέρα. Λοιπόν. Κώστα ο Τσίψιο που θα πάει. Έχει φάει 6 με κεφαλιά του Γιώτη. Και άμα. Και πε ότι. Ο Γιώτη είναι και φίλο, ξέρει. Και τι να το πούμε, μα βρίσκαν όλοι μέσα και έκανε μία κεφαλιά ψαράκι έκανε ζωή του. Δεν ήμουνα στο μάτσο, δεν ήμουνα. Μία κεφαλιά ψαράκι έκανε ο Γιώτη. Και έβαλε γκολ στον Άρη. Αυτό γκολ, ναι. Ναι, αλλά σε ποιον έχει βάλει και γκολ. Ποιο μάτς. Ποιο μάτς. Έλα, έφερα, ναι, από τη θύρα 3 θυμάμαι τώρα. Παρατήσου. Τη θύρα 3 ήταν. Εσύ ξέρεις. Δεν άκουσα, πες μου. Κατσιαρός, σε ποιο μάτς έχεις σκοράρει. Περίμενε, quiz. Quiz. Ποιο μάτς. Κατσιαρός. Ναι, κατσιαρός. Το γκολ ένα γκολ έχει βάλει με τον Άρη. Ναι. Σε ποιο παιχνίδι. Φιλικό ήταν ή όχι. Κανονικό, όχι, επίσημο μάτς είναι. Ναι. Δεν είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ. Τι όμως. Κύπελο. Κύπελο 1-1 στο Βικελίδης. Ας το κουίζει. Ναι. Και το έχει βάλει με πλασέ από την πλευρά που στο τέρμα της 3. Το θυμάμαι εγώ, ναι. Αλλά θυμόμουν ποιο ήταν. Ένα γκολ έχει βάλει ο Γιώτης. Και ένα έβαλε με την ΑΕΚ. Καταπληκτικό, ναι. Κεφαλιά ψαράκι, εκπληκτική. Ο Φάνης. Και είναι και το κάραμπο σε του Φάνη. Παπ, καμπάρε δεν πήρε ο Φάνης. Πήγαμε και ήμασταν ο πρώτος και ο δεύτερος. Ήταν καλός ο Άρης τότε, αν θυμάμαι καλά. Εκείνη η χρονιά δεν είναι με Φυρό. Ναι. Είναι καλός ο Άρης, δεν είναι του Κλότσου και του Μπάτσου. Φάγαμε έξι. Φταίω εγώ, εγώ που πάω και βλέπω τον Μπάσα στόπερ. Ναι, Στέλιο. Κάτσε λίγο. Έλα, τέσσερις περιμένουν. Κλείσε. Ναι, τελευταίο. Μου κάνανε παράπονα εχθές ότι είσαι πολύ soft στις μεταδόσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξεφωνεί στους παίκτες, φίλε, είναι πολιτός. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή, Στέλιο μου. Ξέρω εγώ στον γκολ. Λες και 5 πράγματα παραπάνω. Ελληνογαλλικής φύσης. Όχι, δεν χρειάζεται τέτοια. Τα κάνω εγώ. Δεν χρειάζεται τέτοια. Υπάρχει, το έχω ξαναπεί. Είναι το καλό και το κακό. Είναι το γιν και το γιάνγκερ, παιδί μου. Δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι. Πρέπει, σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Σωστό. Κλείσε, άντε, γεια. Τι σωστό, άντε. Μάθω να κάνω. Επόμενο. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Πάμε στον επόμενο. Ραδιοφωνικό παραγωγό, Στέλιο. Ναι. Πάρε τώρα την κεφαλιά σου, τον Παύλο. Για πες, Παύλε, γεια σας, κύριε Παύλε. Άπα, αρχίσαμε λοιπόν τη διπλωματία. Έτσι, γελάτε και οι δύο. Σωστός. Αφήστε την πλάκα γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Πάμε. Για λίγο, Λεβέντες, να εξηγηθούμε. Γιατί από την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή, εγώ σαν οπαδός θα πρέπει να βρίσκομαι στα ποδητήρια, στις προπονήσεις, στη διοίκηση μέσα για να δω τι γίνεται και να έχω λοιπόν άποψη. Όχι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όχι. Αυτό λέτε συνέχεια και το ίδιο είπες εσύ Χρήστατε και για τον μπάσκετ. Τι είπα. Θα τα πούμε και εκεί. Ότι πρέπει να είσαι προπονήσεις είπα. Είπες ότι δεν μπορεί ούτε ο Γουλιέλμος ούτε εγώ να κάνω κριτική στον Αγγέλου που προσπαθεί να κάνει άσο τον Ταλό από την αρχή. Το είπα αυτό για τον Ταλό. Και τα είπαμε να με λοιπόν πριν ξεκινήσει η όλη ιστορία ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άσος. Αυτός γιατί επιμένει δηλαδή. Το ίδιο δεν είπα κι εγώ. Μας φταίει η διαιτησία βεβαίως. Εγώ λέω ότι εγώ λέω, πρόσεχε, είπα εξειδικευμένα δεν μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στον προπονητή. Εξειδικευμένα. Δεν χρειάζεται. Κοίταξε Χρυσάνθε. Ναι. Ας αφήσουμε λίγο τις ελληνικούρες και ας μιλήσουμε λοιπόν πραγματικά αριανά και αληθινά. Πάμε, ακούω Παύλο. Λοιπόν, έχασες από μια ομάδα μετριότατη. Η χειρότερη ομάδα μετά τον Πανιόνιο, γιατί είδα όλα τα παιχνίδια του Άρη, μέσα έξω, μετά τον Πανιόνιο, η χειρότερη ομάδα. Που έχει κάνει το 6-6 όμως. 6-6. 6-6 έχει σε προπαθήμα. Τι χειρότερη ομάδα. 6-6 με τη Σφυρίχτρα. Ομάδα με 2,5 παίκτες. Η Σφυρίχτρα, ξέρεις τι καλός παίκτης είναι η Σφυρίχτρα. Λοιπόν, παιχτάρα. Άλλο ένα θέμα λέμε ότι δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το Περιστέρι και το έχουν φτάσει εκεί που το έχουν φτάσει. Απλά λέω την άποψή μου. Σωστά, ότι μετά τον Πανιόνιο είναι η χειρότερη ομάδα που έπαιξε. Διαφωνούμε σε αυτό, αλλά να σου πω το εξής. Λοιπόν, λες ότι αν ήταν καλύτερος ο Άρης αγωνιστικά θα κέρδιζε και τους διαιτητές. Ο Άρης έφτανε χθες όπως ήταν να πάρει το μάτς. Ναι. Το κοράκι στο φάουλ, ας πούμε, του Lucky Jones είναι καλάθι που μπήκε και φάουλ και όπως είπες προηγήθηκε φάουλ, δίνει ο άθλιος επιθετικό φάουλ. Ναι. Και καθάρισε το μάτς.
και στην κόντρα τρως από αυτόν τον απίθανο ο Χάρα, Χάρος ας πούμε, που μόνο ένας ούτε έχει τίποτα άλλο, ούτε άμυνα ούτε τίποτα, ένας σχετικά καλός παίκτης. 420 πόντους, 420 πόντους, 6 μάτς έχει. Και ο ένας πόντος έγιναν 4 πόντοι. Αλλά 420, έχω και το παράδειγμα, στα 20-25 λεπτά δεύτερα που θέλει να τελειώσει το μάτς, ο προπονητής σου πέταξε λευκή με λοιπόν πετσέτα. Δεν κάνουνε ούτε φάου, δεν κάνουνε τίποτα. Γιατί ήταν 6 πόντους. Πες ότι μπήκανε, δεν θυμάμαι κάποτε αυτό να είναι το απίθανο Περιστέρι με τον Κορονιό. Έχαμε με 9 πόντους από τον ΠΑΟΚ, ήθελε κάτι πιο λίγο από 10 δεύτερα και κέρδισε. Και τους κερδίζαν τον αγώνα. Με τον Μακαρά. Μπράβο. Και τους κερδίζαν τον αγώνα. Ναι. Και εσύ 20 δεύτερα πετάς, ας πούμε, λευκή πετσέτα. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δεν κάνεις τίποτα απολύτως. Έχεις παίκτες που, όπως είπες, έχουν κάνει άλμπα μου σε ελεύθερη βολή. Έλεος, ρε. Έλεος. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Αυτή την ώρα είμαστε η χειρότερη ομάδα της Α1. Είσαι σύμπητος για την Α2. Κάτσε, έχουμε κάνει 2 εκτός έδρας νίκες. Δεν είμαστε χειρότεροι. Χειρότερος είναι ο Κολοσσός. Πρέπει όμως, αυτό το λέω λοιπόν από την άποψη, ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2 λοιπόν αλλαγές. Ναι. Και μην προσπαθείς εσύ, Αγγέλου, να με κάνεις άσο τον άλλο. Έλεος τα. Σωστό. Έλεος. Πες και το άλλο. Λοιπόν, ως προς την άλλη περίπτωση, ναι, θα σας ρωτήσω εσάς όλους, ας πούμε, τους δημοσιογράφους παλιούς και νέους. Mm-hmm. Θυμάται κανένας να μου πει τον πρόεδρο της Γιουβέντους να παρακολουθεί αγώνα της Μίλαν σε οποιοδήποτε άθλημα? Δεν έχω επισταμένη τέτοια. Στην Αγγλία μπορώ, ναι, να σου πω. Θυμάται κανένας, ας πούμε, τον πρόεδρο, και δεν μιλάω για ελληνικές ομάδες, της Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί αγώνα της Ρεάλ σε οποιοδήποτε άθλημα? Δεν είναι ακριβώς. Της Ρεάλ όχι, της Βαλένθια, ναι, ναι. Δεν είναι σωστή σύγκριση, γιατί τότε θα ήταν Άρης ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν, ναι, Άρης Παναθηναϊκός, έτσι όπως το θέτεις. Σε παρόμοια γήπεδα, ναι, υπάρχουν. Εσύ, αγόρι μου, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός γιατί ακυρώνει από μόνος του, εντάξει, είναι το κάτι θετικό που πάει να γίνει? Το είπαμε και εμείς, εντάξει. Έχει μια διαφορετική. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν είναι πρόεδρος. Νομίζω χθες το κατάλαβε. Ναι, δεν είναι έτσι, ρε Σιχρήσταφε. Είναι 4 χρόνια στην ομάδα. Νομίζω χθες το κατάλαβε. Δεν είσαι πρόεδρος μικρομεσαίας ομάδος. Έλεος. Στο Άρη είσαι. Ο Άρης από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, από τον Παναθηναϊκό, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχει πάθει λοιπόν ήλες. Να πλημίσω την Κέρκυρα. Είσαστε ο μικροί, ρε. Σε μια εβδομάδα μέσα, όταν είχε έρθει λοιπόν ο Γκάλης, χάσαμε πρωτάθλημα παίζοντας με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα στην Κέρκυρα και γίνανε όργια. Προφανώς και δεν τα σκέφτηκε. Αυτό δεν τα ξέρει κιόλας. Από τα ξυρισμένα κεφάλια του Ματσαίου, του Αργιανού Ματσαίου, προπονητής, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Σε μια εβδομάδα χάσαμε τον ντάμπλ. Ξέρει τι έχει πάθει αφιό, ξέρει ότι το ΠΑΟΚ έγινε για να κυνηγήσει και κυνηγάει 80 χρόνια τον Άρη. Δεν είσαι, ρε φίλε, πρόεδρος στην ομάδα του χωριού σου. Έγινε, Παύλο. Να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο. Βεβαίως. Να το κλείσω. Κλείστε. Πες και το μικρό σου όνομα και ξεκίνα. Αν στη θέση, αν αυτό που έκανε ο δικός σας. Ναι. Εγώ είμαι παοκτής. Το έκανε ο Σαββίδης. Ναι. Σήμερα, ναι, εσύ θα ούρλιαζε στο, ναι, στο, ναι, τέτοιο. Ναι. Στο ραδιόφωνο. Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι εγώ το δικό μου. Η διαφορά είναι ότι εγώ το δικό μου. Η διαφορά είναι ότι εγώ το δικό μου του είπα ότι έκανε λάθος, ενώ εσείς τα λέγατε ότι μπράβο στο Σαββίδη. Αυτή είναι η διαφορά. Το είπαμε ότι έκανε λάθος. Θα λέγαμε ότι μπράβο. Γιατί δεν χαριετίστηκε με τον Γιανακόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα? Τι πράγμα? Τι πράγμα? Δεν χαριετίστηκε με τον Γιαννακόπουλο? Να σου πω κάτι. Να, με να σου πω κάτι. Να, με εγώ μπορεί να είμαι παοξίδ, ναι, αλλά η φανέλα του Άρη, ναι, είναι βαριά. Το ξέρουμε. Τι είμαι, το ξέρουμε. Εντάξει. Το ξέρουμε. Και εμείς και εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Και εσείς
πάτε και τηλερώνετε με αυτούς εκεί κάτω. Τι εννοείς τηλερώνουμε? Που πήγε ο Καρυπίδης και είδε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λερώθηκε η φανέλα του Άρη. Η δικιά σας η φανέλα τότε που πήγατε και βγάλατε πανό υπέρ του Ολυμπιακού, τι την κάνατε? Τη βουτήξατε? Την κάνατε ερυθρόλευκη? Όταν πήγατε οι οπαδοί και στηρίξατε τον Ολυμπιακό, τι την κάνατε τη φανέλα σας? Πού το πανό? Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Που θα μου πεις η φανέλα του ελερώθηκε επειδή ο Νεϊμάρ πήγε και είδε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Νεϊμάρ. Έλα, επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μ' αρέσει που λέει είμαι παοκτσής. Το κατάλαβα. Για το κατάλαβα. Το κατάλαβα κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Εντάξει, ρε γάμο, το πολύ καταψανόμαστε. Πού να πάρει, πώς τρογόμαστε τώρα. Λες και ο Καρυπίδης, ας πούμε, κοιμάται και έχει το γκούι και τον γκάλι πάνω από το κρεβάτι. Εγώ διαφωνώ που παίρνετε και μια και λίγο είστε με τον κόσμο. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Όχι, κοίταξε, καταρχήν, Άλεξ, γι' αυτό έχουμε ανοιχτές γραμμές, για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Κατά δεύτερον, ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ μίλησα με τον Καρυπίδη για το θέμα και του είπα ότι εγώ, που ξέρω κιόλας ότι έχουν μια σχέση φιλική με τον Γιαννακόπουλο εδώ και χρόνια, εγώ μπορώ να καταλάβω έναν ιδιοκτήτη που πάει να παρακολουθήσει ένα μάτς άλλο. Ο οπαδός δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι, δεν επομένως, αφού βρίσκεσαι και εκπροσωπείς έναν σύλλογο, θα πρέπει και εσύ ως ηγέτης αυτού του συλλόγου διοικητικά να αξιολογείς όλες τις παραμέτρους πριν πολύ από μια δημόσια εμφάνισή σου. Πολύ χαίρομαι που έχεις απευθείας πρόσβαση και μπορείς να του πεις αυτή. Με βάση το ρεπορτάζ, ναι, μπορώ. Δεν πιστεύω καθόλου ότι ένας άνθρωπος αλλάζει, ειδικά με ένα και 40 χρονών. Είμαστε εντελώς εκτός θέματος, εγώ νομίζω. Δηλαδή, εμένα με νοιάζει. Τι στόχο έχει για τον Άρη, εάν μπορεί να μου εξασφαλίσει έσοδα, γιατί φοβάμαι, δεν ξέρω αν μπορεί. Εάν ο σεντερφόρ που προσπαθεί να πάρει είναι καλύτερος από αυτόν που έχω, και με νοιάζουν όλα αυτά. Τώρα πήγε να δει ένα διάφορο match basket στο αδιάφορο αυτό άθλημα και όχι είναι με το Γιαννακόπουλο. Αν ο Γιαννακόπουλος δεν είχε πει αυτό το παοκάρα πριν από τρεις εβδομάδες, δεν θα ασχολιόταν κανένας. Χαβαλέ κάνουν. Δεν το είπε για την επαοκτσής. Χουλιαμά κάνει. Όχι μόνο χουλιαμά, έχει και παρασκήνιο εταιρικό, πώς να το πω, επιχειρηματικό το όλο θέμα. Μπράβο. Γιατί αυτοί μεταξύ τους, αυτό που λες όπως εμείς κάνουμε με τους φίλους μας, αυτοί μεταξύ τους κάνουν πλάκα. Ακριβώς. Σε άλλη διάσταση όμως. Έτσι. Εμείς, οι δικοί μας οι οπαδοί, δηλαδή, ρε βοηθήσατε ρε την ομάδα καθόλου στη Γάμα και στη Βήτα, που κάνατε δισκύλια 8.000 διαρκείας αφού πήραμε δύο καλά αποτελέσματα. Δεν έχετε ρε δικαίωμα να κρίνετε. Καλά κάνει. Μαγιά του. Και να βάλει και φανέλα Ρεάλ και να πάει. Ό,τι θέλει να κάνει. Τι με νοιάζει ο Καρυπίδης, αδερφός μου. Δεν πληρώνει την ομάδα. Βρε προσπαθεί να κάνει κάτι καλύτερο με τα λίγα. Γι' αυτό θα κρυφθεί. Κάτι με τους Κινέζους. Βρε ανέθεσε σε αρχιτεκτονικό γραφείο να κάνει την ανακατασκευή. Εγώ αυτά ξέρω, αυτά λέω. Μην φαγωνόμαστε. Πρέπει, Άλεξ, όμως και την επικοινωνία να τη σκέφτεται αυτός. Εντάξει, πρέπει. Γι' αυτό καλά κάνεις και τον πήρες τηλέφωνο. Αλλά φτάνει. Εμάς δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτός είναι ο καημός μας. Όχι βέβαια. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα μας αυτό. Ο καθένας ό,τι φαντάζεται ό,τι την παίρνει μας στο κεφάλι. Ρε καθίστε καλά με τον Καρυπίδη να πούμε. Τι είναι αριανός είναι ο Καρυπίδης. Και στο κάτω-κάτω εγώ άνθρωπο να βλέπει τα μάτια στο Χαριλάου όπως τα βλέπει αυτός δεν έχω δει. Άντε να στο πω και έτσι, που δεν με νοιάζει να τον υπερασπιστώ. Αυτό μετράει στην τελική μου κρίση, να ξέρεις. Ούτε αυτό μετράει. Αλλά μην το μεγαλοποιούμε τόσο. Πια πήγε ο Καρυπίδης. Εντάξει, όχι, να σου πω κάτι. Έχει το δικαίωμα όμως ο οπαδός να το πει. Έχει να εκφράσει την αντίθεσή του. Περίμενε. Ή όποιος Κινέζος και ο Γιαννακόπουλος που έχει τα φάρμακα και ο Καρυπίδης που έχει τις παλέτες. Γιατί καλά κάνει. Μπορεί να πάρει μια δραχμή παραπάνω. Τι να κάνουμε, δεν θέλουμε όλα τα offside να είναι εναντίον μας σε αυτή τη γη. Πώς θα γίνουν, πώς φανταζόμαστε ότι θα γίνουν. Η πλάκα είναι ότι είναι όντως εναντίον μας. Κάτσε ρε, οι άλλοι κάνουν γλωσσόφυλλα και εμείς θα το κατηγορούμε. Καλά κάνει. Άλεξ, εμένα μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Είναι το μόνιμο θέμα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς να αποφασίσει τελικά το τι θέλει. Θέλει έναν Άρη ισχυρό στο παρασκήνιο, αλλά την ίδια στιγμή όχι να ανεβαίνει σε άρμα. Να μην λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο αυτό που επιτάσσει το DNA του συλλόγου. Τι είναι το DNA του συλλόγου, καθαρός κτλ. Μπορεί ένας καθαρός σύλλογος να επιβιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο? Εγώ λέω όχι. Προφανές.
Ρε παιδιά, δηλαδή εμείς θέλουμε όλα τα offside εναντίον μας, εμείς να βάζουμε 6 γκολ σε κάθε ομάδα, να έχουμε έναν πρόεδρο που έχει τα λεφτά του Ωνάση, να είναι αριανός ως ο Μπαρούς και καλός σαν τον Ιησού. Δεν γίνονται αυτά, πού τα φανταστήκατε όλα αυτά, πού ζείτε. Το ποδόσφαιρο είναι το μισό, είναι βρωμιά. Και στον Άρη μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση αν υπάρχει βρωμιά, στο λόγο. Τι, δηλαδή, τι είναι ο Άρης, απαλού ξεφύτρωσε. Δηλαδή μην το παρακάνουμε κιόλα. Εγώ πιστεύω λίγο μεγαλοποιήθηκε το θέμα γιατί δεν είχε και αγωνιστική δράση και όλα αυτά. Δηλαδή με ένα διπλό στον όφη όλα. Όχι μόνο αυτό. Μεγαλοποιήθηκε κιόλα γιατί έχει και την κατραπακιά από το Περιστέρι και κόλλησε, κατάλαβες. Εντάξει, τώρα έτσι λίγο. Δεν είναι το μπάσκετ πολύ δευτερεύον. Εγώ θέλω να πιάσει ο προπονητής τον Μπάσα και τον Μαυράκη και να τους βάλει μέσα στην ομάδα γιατί είναι εκτός ομάδας αυτή τη στιγμή. Και είναι δύο παίκτες που δεν μπορούν να είναι εκτός κλίματος. Και ειδικά ο Μαυράκη είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι ένας παίκτης. Μα, όχι, ας παίξει ο Δελεζής άμα είναι καλύτερος, αλλά δεν πρέπει να τον φέρουμε στα ίσα του. Κρίμα δεν είναι, επένδυση δεν είναι, τόσα λεφτά ας πούμε. Έτσι. Να είσαι καλά, Άλεξ. Θέλω να δω αυτούς παίκτες στην ομάδα, λοιπόν, τα λέμε. Λοιπόν, μόνο χορηγόρας και συνεχίζουμε με τους φίλους. Η ώρα είναι 6:30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3. Τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Ένα λεπτό μόνο υπομονή από τους τέσσερις που περιμένουν. Όχι, για... όχι, μετά την ανακοίνωση. Α, μετά την ανακοίνωση. Πρώτο ο κόσμος. Ωραία, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου. Χαίρετε. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Χρυσανθός. Έλα. Εδώ είναι κι αυτός. Πού είσαι, ρε. Εδώ. Καλά. Καλά. Δεν μου λες πότε θα βγει ο διατητής για τον αγώνα με τον Όφη. Τετάρτη, Πέμπτη. Τετάρτη. Εκεί. Ποιον βλέπεις να μας βάζουν. Κάνει μια πρόβλεψη. Πού να ξέρω ποιος θα μας βάζει. Τι είμαι, ο Περέιρα. Τον Κομίνη. Όχι, ποιον βλέπεις να μας βάζει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν το έχω ψάξει. Γιατί την άλλη φορά είχες μαντέψει σε ένα παιχνίδι. Το Τζίλο, με την ΑΕΚ. Εκείνο δεν είχα μαντέψει ακριβώς. Άλλο πράγμα είχα κάνει. Είχες πει όμως ότι θα είναι ο Τζίλος. Γι' αυτό. Μπορεί να μας παίξει κριτικός δηλαδή, όχι. Όχι, όχι, όχι. Α, εντοπιότητα απαγορεύεται. Να γίνεται. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις, Χρυσάνδη, μπορούμε για το διπλό. Πώς δεν μπορούμε, φυσικά. Αυτοί έχουν τίποτα ελλείψεις, ξέρουμε τίποτα. Έχουν κάτι... Θα τα πούμε την Παρασκευή αυτά. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Έγινε, έρχεται. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Πάμε γρήγοροι να είμαστε, παιδιά. Πιο γρήγοροι. Χαίρετε. Γεια σας. Όχι, πάμε στον επόμενο. Βασίλη, καλησπέρα. Μ' ακούτε. Τώρα ναι, καμπάνα. Ο Αντώνης είμαι, μ' ακούτε. Έλα, Αντώνη. Δεν μας είπες, κύριε Χρήσανδε, και τι σου είπε όταν του το είπες αυτό ο κύριος Καρυπίδης. Οπα. Ποιο? Αυτό για το χθεσινό που λες, που επικοινώνησες και που είπες στον προηγούμενο ότι του μίλησα, του είπα δεν ότι... Δεν θεωρεί ο Καρυπίδης ότι κάνει κάτι κακό πηγαίνοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Όμως, από τη στιγμή που υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις, το σκέφτεται πλέον. Και την επόμενη φορά Χαίρομαι. Θα το σκεφτεί. Όχι γιατί όμως πιστεύει ότι κάνει κάτι κακό. Έχει διαφορά, πρόσεξε. Λόγω όχι. των αντιδράσεων. Δεν είναι. Οι αντιδράσεις, αν δεν έκανε ο κύριος Γιαννακόπουλος, λέμε τώρα το κύριος, τη δήλωση, έστω και εκείνη τη χαζή, περί ΠΑΟΚ και όλα αυτά, σπάρεις ΠΑΟΚ, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Επειδή το έκανε, θα έπρεπε λίγο, έστω πιστεύω, ο κύριος Καρυπίδης να το δει και να το αποφύγει κάπως, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο. Δεν λέω εγώ να μην δεν πάει, αλλά κάπου πρέπει να κρατάμε λίγο τα προσχήματα γιατί δεν είναι πρόεδρος της Βέρειας, είναι πρόεδρος του Άρη, έτσι. Σκέψου ότι ήταν πρόεδρος της Βέρειας, δεν θα τον καλούσε όμως ο Γιαννακόπουλος. Δες το κι αλλιώς. Τέλος πάντων, ναι, okay, πάντα ξέρεις, αλλά... υπάρχει και η άλλη πλευρά, πάντα. Αν ήταν πρόεδρος της Βέρειας, ενδεχομένως να μην τον καλούσε. Αν και δεν έχει σχέση αυτό το κάλεσμα με το αν είναι πρόεδρος του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Είναι προσωπικές οι σχέσεις που έχουν. Ναι, δεν με απασχολεί. Καλά κάνει και πάει. Εγώ δεν λέω όχι.
Αλλά επειδή είναι και άριστος χειριστής στο social media όπως φαίνεται, θα μπορούσε τουλάχιστον να πετάξει το φίλο του και μία σπόντα για αυτό που είπε, έστω και έτσι. Τέλος πάντων, άλλο κάτι άλλο των social media και άλλο της επικοινωνίας. Στο social media, ναι, στα social media ανεβάζει ο καθένας. Ανεβάζουν πολύ ωραία κορίτσια, ναι, το σώμα τους. Άμα τις βάλεις να μιλήσουν όμως και να το επικοινωνήσουν, μπορεί να μην μπορούν. Α, καλά, σίγουρα. Τέλος πάντων. Άρα και λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος γράφει στο social εγώ media. Εγώ να σου πω κάτι άλλο ήθελα. Είπες, ναι, αν κατάλαβα από το. Άκουσα τη λέξη εξειδικευμένα, από εκεί άρχισα να σας ακούω, παιδιά. Είπατε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Αγγέλο εξειδικευμένα. Ή είπατε, ναι, κάτι άλλο στο λόγο σας. Το μπάσκετ, είπα, ως άθλημα είναι τόσο, ναι, εξειδικευμένο πλέον που είναι πολύ, ναι, δύσκολο να ασκήσεις κριτική επισταμένη σε ένα προπονητή μπάσκετ. Αυτό είπα. Ωραία. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Με μια πολύ απλή ερώτηση. Mm-hmm. Έχει καμία διαφορά πέρα από το μπάσκετ που θεωρητικά λένε ότι πέρσι η ομάδα είχε μεγαλύτερο μπάσκετ. Το μπάσκετ που έπαιζε φέτος η ομάδα με το μπάσκετ που έπαιζε πέρσι. Τεράστια. Και φαίνεται στα σκορ. Φαίνεται στα σκορ. Πέρσι η ομάδα ήταν ό,τι να είναι. Έχανε με 30 πόντους παντού. Φέτος έκανε 2 εκτός έδρας νίκες. Εντάξει, χάσαμε παντού σε 2. Πού, ναι, κέρδισες? Μόνο στο Λαύριο. Άμυνα παίζαμε όμως. Άμυνα παίζαμε. Σχετικό είναι αυτό που λες. Ήταν ό,τι να είναι η ομάδα όμως, δεν είχε ρόλο. Εδώ η ομάδα έχει ρόλο, αλλά έχει πολύ κακές αντιδράσεις συγκεκριμένων παιχτών. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μποχωρίδης θα πάει έτσι όλη τη χρονιά. Μακάρι. Και επίσης ένα κομβικό εδώ σημείο για μένα, που το είπα κιόλας με τον Αγγέλου, και ενδεχομένως αν μιλήσουμε με τον ίδιο τον Αγγέλου, αλλά μετά τη συνέντευξη τύπου Αγγέλου βλέπεις δεν απαντάει κιόλας σε κάποια θέματα, δεν λέει τίποτα γιατί είναι τρελαμένος, αυτό με τον Ταλό. Δεν είναι άσος το παιδί, όπως και να το κάνουμε δεν είναι άσος. Ενδεχομένως να μας δώσει πολλές λύσεις στο 2, αλλά δεν είναι άσος. Και αυτό φαίνεται και αυτό πληγώνει την ομάδα. Και στη Ρόδο κέρδισες γιατί βγήκε ο Νταλό και ήταν σε καλή μέρα ο Φιόνης. Ναι, εντάξει, αλλά κάθε φορά δεν κάνουμε το σταυρό μας ποιος θα είναι σε καλή μέρα όμως. Φέτος να τον κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά, να πάρουμε τις νίκες που πρέπει να πάρουμε και από εκεί και έπειτα βλέπουμε. Γιατί είναι και περίεργη η φάση καλά γενικότερη φέτος με τον Άρη. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να βρει χορηγό για τη φανέλα, να τρέξει να βρει χρήματα ο κ. Γουλιέλμος. Χορηγό για τη φανέλα πότε να τη βρει? Δεν ξέρω, του χρόνου, για 2 αγώνες, δεν με νοιάζει. Είμαστε η μόνη ομάδα που τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από το Λάσκαρ και μετά και από πιο πριν ακόμα, που δεν έχουμε ένα χορηγό φανέλας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σχετικό είναι και αυτό. Δηλαδή γιατί να μην μπορείς να... Τι? Σχετικό είναι αυτό. Γιατί πέρσι ήρθε ο χορηγός φανέλας και τον έδιωξες. Αυτό είναι μία και μία άλλη ιστορία για το προπέρσινο, θα σου πω. Για το προπέρσινο. Mm. Τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν ο Άρης σαν brand name τη στιγμή που παρουσιάστηκε κάτι ότι είμαστε και καλά ένα μεγάλο όχι brand κάτι name για τον μπάσκετ. Η επίσημη, να μην η επίσημη να του ΕΣΑΚΕ, όχι κάτι. Δεν την έκανα. Ωραία, εγώ. Δεν την έκανα, ναι, okay. Όχι, έχει διαφορά ποιος το κάνει. Είναι άλλο να το κάνει το Λαμπάου Τάρης και να με βγάλει τρίτο. Παλικάρια μου. Και είναι άλλο ΕΣΑΚΕ. Δίκιο έχεις. Ωραία. Δίκιο έχετε και οι δύο και όποιος το έκανε. Δεν γίνεται όμως, δεν υπάρχει λογική στο να μην μπορεί κάποιος από τη διοίκηση να πάρει αυτό το πράγμα και να πάει σε 10 εταιρείες και να τους πει εγώ παιδιά τον Άρη μου τον έχω ότι πρέπει να πάρω 200.000 για τη φανέλα. Επειδή φέτος είμαι έτσι όμως, δώστε μου 100 και να βρω και άλλες 10 χορηγίες από 20.000 ευρώ. Δυστυχώς, μην μου πείτε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Λεφτά στο μπάσκετ. Δεν υπάρχουν, όχι. Τι? Δεν υπάρχουν. Τι δεν υπάρχουν? Λεφτά στο μπάσκετ. Δεν πέφτουν λεφτά στο μπάσκετ. Ναι, εκτός από τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό. Βίκος Κόλλα είχε το Περιστέρι. Το Περιστέρι πού τη βρήκε? Πόσα λεφτά? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Να τα βρουν. Δεν μας λείπουν όμως. Είναι σχετικό. Άρα μπορούμε να τη βγάλουμε τη χρονιά. Βίκος Κόλλα νομίζω ότι έχει το ιδιοκτήτη του Περιστέρι. Οι περισσότεροι έτσι είναι, να ξέρεις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι είμαστε η μόνη τέτοια χωρίς φανέλα από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Και εντάξει, δηλαδή ο Κολμέκης και ο Κολοσσός Ρόδου τόσα χρόνια έχει πω και τώρα. Έχουν πόσες μικρές εταιρείες μέχρι. Τοπικές κοινωνίες. Έτσι είναι. Ναι, να το κάνουμε και εδώ κάτι να γίνει. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να το Σαββατοκύριακο Χ2 θα λήξει το παιχνίδι με τον Όφη, πιστεύω. Χ2. Και θα πάνε όλα καλά. Έγινε. Χαιρετώ, γεια σας. Καλά, καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Άντε, γεια σας. Νίκο, ναι, και... Οπα. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά. Εσείς πώς είστε? Λοιπόν, εντάχει 2-3 θεματάκια να δείξω. Πες το μικρό σου όνομα.
Κυριάκος από Λαγκαδά. Κυριάκος από Λαγκαδά. Πάμε, Κυριάκο. Λοιπόν, για τον Καρυπίδη, για να το τελειώνουμε κιόλας, γιατί πολύ υπήρη διάσταση το θέμα, είναι ένα απλό επικοινωνιακό λάθος και μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να βάλουμε και γι' αυτό να σκοτωθούμε, να φαγωθούμε μεταξύ μας γι' αυτό. Πρώτον. Καλά, δεν σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω ότι και ο ίδιος το καταλαβαίνει, ότι επικοινωνιακά δεν ήταν το καλύτερο. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Οπότε πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι και το σημαντικό, να το έχει καταλάβει ο ίδιος. Αυτό πάντα. Το λάθος να το καταλαβαίνεις. Γιατί αν δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά όπως το είπες, είναι ένα επικοινωνιακό. Όχι κάτι ουσιαστικό. Εννοείται. Για τον Ερέρα που είδα τη δηλώση του που παρουσιάστηκε στη Λας Πάλμας, που όσο έκανε πάλι, κούρασε πραγματικά η δηλώση. Τι είπε, ότι έφυγα μόνος μου. Έφυγα μόνος μου. Έλεγε ότι ήταν επιλογή μου να φύγω από την Ελλάδα. Ήταν επιλογή μου να φύγω από την Ελλάδα. Έκανα τέσσερις ζήτες και με διώξαν. Εντάξει, παιδιά, μερικές φορές είναι και επικοινωνία κάποια πράγματα τώρα, εντάξει. Γι' αυτό μάλλον ο Καρυπίδη δεν το χειρίζεται τόσο καλά σου, Ερέρα. Μάλλον κάτι τέτοιο γίνεται. Και το τελευταίο, που για να δούμε λίγο τις διαφορές μας, είδα που έβγαλε η Super League την ανακοίνωση που έλεγε ότι ανεβήκαν τα εισιτήριά μας και τέτοια, λόγω του Άρη βέβαια. Με φωτογραφία Άρη, ναι. Και είδα τους μέσους όρους που έχουν οι ομάδες. Ναι. Ο Ατρόμητος που είναι δεύτερος έχει 747 εισιτήρια μέσο όρο. Και πολλά έχει. Πάση έχει 12. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το μεγάλο μας όπλο που είναι ο κόσμος, η έδρα μας, να συσπηρωθούμε, να στηρίξουμε την ομάδα με οποιοδήποτε προπονητή και να είναι, γιατί υπάρχουν ομάδες με 700 εισιτήρια που είναι στη δεύτερη θέση. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μπίλη, έχουμε άλλον. Παρακαλώ. Χαίρετε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Αντώνης, τα Ρήφας. Πάμε, Αντώνη. Τι κάνεις, είναι καλά? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο αγώνας δικαιούνται τώρα, έτσι. Πότε? Το καλοκαίρι κάναμε όλο ολόκληρο αγώνα για να πάει ο Νίκος να μεταδίδει τα παιχνίδια του Super League. Ναι. Και αγώνα τώρα δικαιούνται. Πού πήγε, φίλε? Πήγε στη Νέα Σμύρνη, έχασε. Βέβαια, Νίκο μου, να γνωρίζεις ότι λόγω γιορτής πηγαίνεις, Κρήτη. Αλλιώς νομίζω ότι... Καλά, ναι, σιγά με πήγαινε. Εννοείται ότι γίνεται γι' αυτό. Θα σηκωθώ κι εγώ σαν τους παίχτες επί Ερέρα και θα πω δεν υπάρχει εξωκρατία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Μετέδωσε Γιάννενα. Μετέδωσε Πανιόνιο. Μετέδωσε. Τώρα μεταδίδει Κρήτη. Δηλαδή εντάξει, θα τον στείλουμε Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη θα τον στείλουμε. Πού? Ξηχλίδα τώρα θα πάει. Ξηχλίδα, Κρήτη. Ναι. Ξηχλίδα. Τα άλλα ήταν. Ξενοδοχείο. 5 ασθένων τον έχουμε κλείσει εκεί. Ένα είδε αυτό. Θα έχει άλλο αέρα. Έτσι. Ξενοδοχείο στα αστέρια που λένε. Ναι. Όσον αφορά τον κύριο Παύλο, ναι, να ναι. Το πω το εξής, ότι κύριε Παύλο, ναι, αλλά εξελίχθηκε το δεκαήμερο της ευτυχίας εκείνο το δεκαήμερο, τότε που φάγαμε τις δύο καρπαζιές από Αθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Γιατί με εκείνες καρπαζιές αναγκαστήκαμε να πάρουμε τον Παναγιώτη και κάναμε την αυτοκρατορία. Σωστό γι' αυτό. Ουδέν κακό να μηγες καλού. Άνα μπράβο. Αυτά το λοιπόν, και όσον αφορά τον Καρυπίδη, κούρασε το θέμα, τέλος. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, Αντώνη. Οι ΚΑΕΑΡΣ λέει απολογούνται οι ένοχοι και όχι οι αθώοι. Παρακαλώ. Είναι μια ευκαιρία να διαβάσουμε μια ανακοίνωση τότε. Τι, διάβασε, δεν είναι. Θα πάμε σε έρια, έτσι. Θα κλείσουμε παραπέντε για να προλάβουμε το break. Λοιπόν, ναι. Η ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο η ΚΑΕ και αναφέρει τα εξής. Τα εξής. Στον χθεσινό αγώνα της ΚΑΕΑΡΣ με την ΚΑΕ Περιστέρη, εκτός από την αλλίωση του αποτελέσματος σε βάρος του Άρη, είχαμε και μια άλλη πρωτοτυπία, δηλαδή να διαμαρτύρεται ο θήτης και να καλεί το θύμα να απολογηθεί. Αυτά τα πρωτότυπα μόνο οι ένοχοι μπορούν να τα σκεφτούν. Το ιδιαίτερα χαριτωμένο είναι ότι ενώ η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε μια ανακοίνωση που δεν αφορούσε την ΚΑΕ Περιστέρη, αυτή αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τους δικούς της ανθρώπους, δηλαδή εκείνους που της έδωσαν την νίκη. Και προφανώς δεν εννοούμε τους αθλητές. Όμως αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται μια κρυμμένη απολογία. Καλά κάνει η ΚΑΕ Περιστέρη και απολογείται, όμως θυμηθείτε κύριε, απολογούνται οι ένοχοι και όχι οι αθώοι. Η επίθεση της ΚΑΕ Περιστέρη στον κύριο Αγγέλου προφανώς έχει να κάνει με την απαράδεκτη αθλητικά συμπεριφορά των παικτών της και του προπονητή της, που κατά τη διάρκεια του μισού αγώνα έβριζαν τους φιλάθλους του Άρη. Καλά θα κάνουν να πάρουν μαθήματα την αθλητική συμπεριφορά τόσο των φιλάθλων όσο και των αθλητικών παραγόντων της ομάδας μας. Χαιρόμαστε που η αλήθεια και το αθλητικό ήθος δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης για το Περιστέρη. Πώς εννοούν όμως την αλήθεια και την ηθική, παρακαλούμε να μας εξηγήσουν. Μήπως εννοούν ότι όταν κερδίζουν όλα καλά και όταν δεν κερδίζουν χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να νικήσουν? Πάντως για οποιαδήποτε αθλητική ανώνυμη εταιρεία, το να αποκαλεί τον προπονητή της άλλης ομάδας τύπο
συσσαγωγικά, δεν της περιποιεί η τιμή, ούτε και αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται τη θέση της στο σύστημα της καλαθοσφαίρης της χώρας. Αντίθετα, προς τους νεόκοπους παράγοντες, στους οποίους αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Περιστέρη, η προφανώς παλαιότερη και με επίσης προφανώς απαρχαιωμένη αντίληψη για τον ελληνικό αθλητισμό, άνθρωποι του Περιστερίου, αγωνίζονται εκείνοι με κατς, όπως ήδη αναφέρουν, συγχαρητήρια. Σχετικά με τη φάση όπου καταλογίστηκε κεφάλαιο στο Lucky Jones, απλά και μόνο παραπέμπουμε στο σχετικό βίντεο. Επίσης, καλό θα ήταν να ακούσουν τι λέει ακόμη και ο δημοσιογράφος που περιέγραψε το παιχνίδι για λογαριασμό της ΕΡΤ πριν σφυρίξει ο διαιτητής, απλά το προφανές καλάθι κεφάλου. Ιστερόγραφο 2. Το είδος και την αθλητική ηθική, η διοίκηση και η ομάδα και οι οπαδοί του Άρη την έδειξαν φιλοξενώντας χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό 60 οπαδούς της ομάδας του Περιστερίου. Ιστερόγραφο 3. Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ το ήθος και την ηθική μας για καμία νίκη. Μάικ Καντρέα. Αυτό είναι σίγουρα το τρίτο. Είναι η στροφή του Αγγέλου. Και ότι. Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ το ήθος και την ηθική μας για καμία νίκη. Σίγουρα. Και ο Αντρέα ποιος είναι? Ένα συγγραφέας. Μάικ. Έτσι. Και το λένε και Μάικ και Αντρέα. Έτσι νομίζω προφέρει τώρα. Καντρέα. Όχι. Α, Καντρέα. Αν τον προφέρω σωστά. Ναι. Αυτό λοιπόν, είναι σίγουρα του Αγγέλου. Η ΚΑΕ Άρης, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα του basketnet.gr, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη εμπιστοσύνη στον προπονητή της ομάδας μας, κ. Βαγγέλη Αγγέλου. Το αντίθετο ακριβώς. Ο προπονητής της ομάδας μας μάχεται για το καλό του Άρη. Η ιστοσελίδα www.basketnet.gr υπέπεσε ένα βαρύ δημοσιογραφικό ατόπιμα, δηλαδή δημοσίευσε μια πληροφορία την οποία αναρωτιόμαστε από πού την πήρε. Επειδή υποθέτουμε ότι οι πληροφορίες προέρχονται από το ίδιο κέντρο που ευθύνεται για το χθεσινό έγκλημα που έγινε εις βάρος της ομάδας μας, προσκαλούμε το www.basketnet.gr να μας διευκρινίσει ποιος είναι ο γάμα λάμδα. Ιστερόγραφο. Με αρχικά σε άρθρα υπογράφουν μόνο όσοι φοβούνται να αποκαλύψουν ποιοι πραγματικά είναι. Ποιος είναι ο γάμα λάμδα, ρε φίλε? Γιάννης Λαζανάς. Όχι. Δεν ξέρω. Ποιος είναι? Και με τον Ερέα, πάντως, αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής. Τι? Το ίδιο είχε γίνει. Τι? Είχε... Με το tweet το ψεύτικο. Είχαν βγει κάτι σενάρια. Είχαν προκύψει κάτι σενάρια από μάκρυνση του. Διέψε ο Καρυπίδης μέσω ανάρτηση που κάνει στο Instagram. Αυτό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Εντάξει, εδώ είναι αλλιώς βέβαια. Και πάλι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και πέσω την επόμενη εβδομάδα κάτι γίνεται και φεύγει ο Αγγέλου. Δεν σημαίνει ότι ήταν μια λυμένη απόφαση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα Αγγέλου στον Άρη, εννοείται. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων. Σας διαβάσαμε λοιπόν την ανακοίνωση. Υπήρξε και η διάψευση της ΚΑΕ για το δημοσίευμα που είχαμε νωρίτερα από αθλητική ιστοσελίδα, το οποίο έκανε λόγο για αποχώρηση του Αγγέλου από τον πάγκο του Άρη. Παραμένει στον πάγκο του Άρη και ετοιμάζει για την ομάδα πλέον για τον τέρμα τον πάγκο την επόμενη Κυριακή. Υπάρχει βέβαια και μια αγκαρία, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, με την Λουκό Ηλεύσκη Τετάρτη 7 η ώρα στο Παλέ. Η ουσία αυτήν την εβδομάδα είναι το τέρμα της ερχόμενης Κυριακής, το οποίο είναι στις 5 και στις 7.30 το ποδόσφαιρο. Ποια Λεύσκη τώρα, φίλε? Εκπληκτικά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω αγκαρία είναι, εντάξει. Να είχαμε να λέμε. Την άλλη φορά τραυματίστηκε. Ο Σλαφτσάκης, ναι. Εντάξει, να αποχαιρετίζει με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια. Α, αυτά τα γνωστά. Τετάρτη. Με 5 ευρώ γενική είσοδο. Τι ψηλά το κεφάλι, ρε φίλε. Τι ψηλά το κεφάλι, έχασα από την οσοκαουπούνκι. Κατάγια. Τον κανίγια. Από την πόλη Γουένσου τη Φιλανδία. Ποια? Γουένσου. Άντε κλείσε γιατί θα εκνευριστώ. Κάτσε Χρήσανδε, κάτσε, μη βιάζεσαι. Είναι ακόμα και 48, μη βιάζεσαι να φύγεις. Έχουμε ακόμα ένα δύο λεπτάκια. Λοιπόν, πες μας τα νέα της προπονήσης. Σήμερα, βεβαίως. Σήμερα ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις και ξεκινάει σιγά σιγά την προετοιμασία του και το μας με τον Όφη. Από αύριο θα αρχίζουν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί, εντάξει. Πολλά μπασκετικά θέματα έχει εδώ. Τι έχει? Ναι, προχώρα. Πολλά μπασκετικά θέματα. Σκέφτηκε λοιπόν φωναχτά ο Χρήσανθος. Δεν συμμετείχε προληπτικά ο Μαρτίνες. Λόγω ίους, εντάξει, ρίμιζε. Ο Βέλεθ, ο οποίος είχε μια άδεια και απουσίαζε. Πού πήγε πάλι ο Βέλεθ? Η διεθνής Μπάσα και Μαύραη. Και από αύριο ανεβαίνουν οι ρυθμοί σιγά σιγά. Ο Μαύρα γιατί γύρισε ακόμα? Δεν γύρισαν ακόμα. Γιατί, ρε, επειδή αποβλήθηκε, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν φεύγει την αποστολή της Αλβανίας και γυρίζει πίσω. Εντάξει. Και αύριο, όπως ενημέρωσε η ΠΕΜ ανακοίνωσή της, ο Γιώργος Λαζαρίδης θα παραθέσει ένα δείπνο στην ομάδα. Ο ιδιοκτήτης του ΝΑΟΣ. Ο ενοικιαστής, ναι. Ωραία, χρησιμοποιήσει πιο σωστή λέξη. Ναι, ωραία, λοιπόν. Ναι. Ο ενοικιαστής του ΝΑΟΣ. Και του ΒΑΜΟΣ. Του ΒΑΜΟΣ και των Κηλικίων. Το ΒΑΜΟΣ είναι πιο δίπλα προς την 4. Ναι. Γιατί δεν μας το λες, δε φίλε, πάμε να φάμε κάνα μπιφτέκι? Δεν ξέρω αν έχει μπιφτέκι και λογικά θα έχει.
Για την ώρα αύριο θα πάει να φάει η ομάδα. Συγγνώμη, είναι εστιατόριο χωρίς μπιφτέκι. Μπορεί... Εντάξει, μπιφτέκι θα πάω στο Χαρινά. Να φάω κανένα σουβλάκι. Ωραία. Να πας εκεί πέρα, στο βάθος. Δεν μας το πες αυτό. Μόνο καφέ πήραμε από τον Άος. Καλά, ξέρετε, για να ακούτε, δεν μας τα λέει. Δίπλα από το Άος είναι το Βάμος. Στο εστιατόριο τρως και ήταν... βλέπεις γήπεδο. Γιατί είμαι στο πόλεμο κάνω τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι. Ναι. Τον πολεμάς. Μάλιστα. Προσύ, γιατί έχει την ομάδα τέτοιο, kickboxing. Έτσι. Έχεις θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Α, τι? Καταγγελία έχω πριν κλείσουμε. Περίμενε λίγο. Από ποιον. Εδώ. Καταρχήν έλεγε ένα μήνυμα πριν, να σταματήστε λέει με τον μπάσκετ. Μπάλα θέλουμε να ακούσουμε. Θα ασχοληθούμε και με την μπάλα. Έφαγε κούτρα ο Παπαδόπουλος. Πού? Στο Βάμος. Όχι. Καταγγελία. Δεν έχω πάει. Έφαγε κούτρα. Δεν έχω πάει. Στο τώρα που ανακοινήσει και δεν έχω πατήσει καν, ξέρεις. Η καταγγελία είναι καταγγελία. Δεν έχω πάει ακόμα. Έφαγε. Είπε ποιος Παπαδόπουλος. Γιατί πιάστηκες. Ένας ο Παπαδόπουλος. Ποιος είναι. Εγώ. Εσύ είσαι. Ο Τόμ. Μόνο δύο Νίκους Παπαδόπουλος έχουμε εδώ μέσα, ρε φίλε. Μόνο στο Λίπερ έχουμε δύο. Και ένα Σάκη, τρεις. Και ένας ο προπονητής. Τέσσερις. Τι. Ποιος προπονητής. Ο διοκτήτης μέσα. Πώς τον λένε. Ο προπονητής. Νίκος Παπαδόπουλος δεν τον λένε. Του όφη. Έτσι θα λες. Ξάδερφός μου θα λες είναι. Κάτω μου, μην φας κανένα πέσιμο. Τι είμαι εγώ. Το Κυλκής είμαι πες. Νίκος Παπαδόπουλος, ξάδερφος. Εγώ. Εγώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καβαδία. Σήμερα ήταν πολυσχεδής. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας. Αυτός πολυσχεδής ήταν. 24 ώρες 24 ώρες το κινητό συνεργείο έρχεται σας βάζει μπρος στο 2-3-10-7-51-9-33. Και ευχαριστούμε και τον Mr. Gold φυσικά που ήταν και αυτός μαζί μας σήμερα. Delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Αυτά. Έχεις να μας πει τίποτα άλλο. Αυτά. Έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Ματζούκης ακολουθεί αμέσως τώρα στην εκπομπή εδώ. Με ώρα για μπλε, έχει πολλά να πει. Παρεπτόντως, μου έχετε στείλει 2-3 μηνύματα σε σχέση με Σπανό και Μυροφορίδη και το αν έχει κερδίσει και πώς κερδίζει, πώς δεν κερδίζει μάλλον τώρα ο Ηρακλής και πες για το Μυροφορίδη και πες για το Σπανό. Μην βιάζεστε πρώτον και κυριότερο. Από εκεί και έπειτα, δεν χρειάζεται την δυναμική του Άρη κάθε φορά να την επαναλαμβάνω. Εννοείται ότι ο κάθε Μυροφορίδης, Πανός, Καρυπίδης, Τσαλτίδης, Παπαδόπουλος, όλοι διαφορετικά μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα τεράστιο σύλλογο όπως ο Άρης, διαφορετικά μπορούν να λειτουργήσουν σε άλλους συλλόγους. Διαφορετικό είναι το ένα, διαφορετικό είναι το άλλο. Τώρα, αν θέλετε να συγκρίνετε τον μεγαλομέτοχο Καρυπίδη με τον μεγαλομέτοχο τον Παπαδόπουλο, κάντε το. Νομίζω δεν χρειάζεται και εκεί να είσαι τόσο πολύ έξυπνος για να καταλάβεις τη διαφορά. Απλά θέλω να θυμηθείτε όσοι λέγατε ότι θα έρθει ο Τόμ και θα χώσει καμιά 18 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη, τι βλέπετε τώρα. Συγκεκριμένων οικονομικών δυνατοτήτων είναι ο άνθρωπος. Έχει ρίξει τα λεφτά που έχει ρίξει τον Ηρακλή και αφήστε τον στο τέλος της χρονιάς να τον δούμε. Στον Άρη πάντως την πρώτη χρονιά χρειάστηκαν 2 χαρτάκια. 2 εκατομμυριάκια. Δεν λέω αυτά που λέει ότι έβαλε ο Καρυπίδης, που είναι τα διπλάσια που λέει. Σας λέω τι φάνηκε στο γεμί, στα υπουργεία, τα υπουργεία μας κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο όταν δεν έχεις έσοδα στη γάμα και στη βήτα εθνική. Μόνο να σπρώχνεις. Και φαίνεται πόσο δύσκολο είναι στο φετινό Ηρακλή. Που και πολλά χρήματα πρέπει να δαπανίσουν οι άνθρωποι και μια ομάδα πρέπει να κάνουν πολύ ανταγωνιστική και δεν είναι η βήτα εθνική με Απόλλωνα και Λαμία που έπαιξε ο Άρης την πρώτη χρονιά. Ούτε καν η Β' Εθνική που είχε παίξει ο Ηρακλής όταν ανέβηκε την τελευταία φορά. Τεράστιες διαφορές. Με μύρο, ναι. Με μύρο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπερδεύεστε λοιπόν. Δεν έχουν μαγικό ραβδάκι. Κανένας δεν έχει μαγικό ραβδάκι. Χρειάζεται, και εδώ και το πάω και στον Άρη τώρα πριν κλείσω. Δεν είναι μόνο στο Ερέρα που ήρθε ο Ματέο Γκαρσία. Ήταν ο Διαμαντόπουλος που μίλησε με τη Λας Πάλμας. Ο Ερέρα που τον πρότεινε, ο Διαμαντόπουλος μίλησε με τη Λας Πάλμας, ο Καρυπίδης που πλήρωσε. Είναι ένα σύνολο που πρέπει να αξιολογούμε ενεργειών. Ή ο Σιώπης, ας πούμε. Ο Σιώπης είναι το άλλο παράδειγμα. Γιατί είστε ικανοί κάποιοι να μας πείτε ότι τον έφερε ο Ερέρα το Σιώπη. Μπορεί να ακούσουμε και αυτό. Τον οποίο ο Σιώπη ο Διαμαντόπουλος γνωρίζει από τότε που ήταν 15 χρονών. Ναι, ρε παιδί μου.
Είναι καθοριστικό. Ναι, αλλά άμα δεν έδινε. Ναι, και τον Μπακέρι πάντα παίρνει σε ρόλο, εννοείται. Εντάξει. Άμα πάω εγώ να μιλήσω με τον κολλητό μου που είναι ο αρχηγός της Ρεάλ. Άμα τα χώσω, θα έρθει. 100%. Και οι καλές σχέσεις παίζουν ρόλο και τον Μπακέρι παίζει ρόλο. Σ' ακολουθεί ο Ραγιαμπλέ με τον Γιώργο Ματζιού και τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5.